Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-9366-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με τόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Εραπτό.gr. Εραπτό.gr. Έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή στο εραπτό.gr. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Της κακομοίρας. Άκουσες τη σουλά. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φέρνεις την προστόπιση περιστέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, τόπι. Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Μικρό του μύρου καμάτου. Μικρό του μύρου καμάτου κι η κάψα μου μεγάλη. Λέω τη μια να πάντευτο, μα πιο καλά σαν του σκεφτώ. Μα πιο καλά σαν του σκεφτώ, του αναβάλω πάλι. Τα λιρά, τα λιρά, τα λιρά μόνο έντικα. Τα λιρά μόνο έντικα, μη τις κρατήσεις δέκα. Δεν φτάνουνε για πάρτι μου κι θέλω κι γυναίκα. Δεν φτάνουνε για πάρτι μου κι θέλω κι γυναίκα. Κι θέλω κι γυναίκα. Καλησπέρα και καλό χειμώνα, καθάρματα. Αγνοείται ο Κόκκινος και ήδη έχουμε ενισχύσει πάρα πολύ, διότι το τηλέφωνο του είναι κλειστό, δεν πήρε τηλέφωνο, τον παίρνουμε, δεν απαντάει.
Αν πουθενά το βρείτε στον δρόμο πεθαμένο, χυμένο πουθενά σε κανένα πεζοδρόμιο, ειδοποιήστε μας. Τελειώνει μια βρωμοεβδομάδα με τη βρωμοεθνική ομάδα να κερδίζει χθες με 1-0 και όλες οι αθηναϊκές εφημερίδες και τα site χτυπάνε τον Άγγελο Αναστασιάδη, δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Εγώ το μάτς, παιδιά, δεν το είδα, για να είμαι ειλικρινής. Είδα κάποια στιγμιότυπα, γιατί είχα μια σπουδαία επαγγελματική, ένα σπουδαίο επαγγελματικό ραντεβού κατά τη γνώμη μου. Τώρα αν θα βγει το ραντεβού καλό ή όχι θα φανεί στην πορεία, αλλά ήταν ένα σοβαρό ραντεβού, οπότε και να μην είχα ραντεβού επαγγελματικό, εγώ την Εθνική δεν θα την έβλεπα. Είτε ήταν ο Αναστασιάδης προπονητής, που για το λόγο του ότι ήταν ο Άγγελος προπονητής, κάποιοι την είδαν παραπάνω, δηλαδή την έδωσε μεγαλύτερη θεαματικότητα και ακροαματικότητα την εθνική ομάδα ο Άγγελος Αναστασιάδης. Φυσικά το άδειο γήπεδο δηλώνει ότι δεν τη γουστάρει ο κόσμος την εθνική, δεν τη γουστάρει ο κόσμος, και αυτοί που τη βλέπανε στο μαγαζί που ήμουνα, γιατί είχε και κάποιες τηλεοράσεις, δεν τρελάθηκαν με τον γκολ του Πέλκα. Τελικά δεν, δηλαδή η εθνική ομάδα δεν το σηκώνει από την καρέκλα. Γενικότερα οι ομάδες δεν σε σηκώνουν από την καρέκλα εδώ στην Ελλάδα. Δεν σε σηκώνει από την καρέκλα ο Ολυμπιακός. Μάλλον ο Ολυμπιακός σε σηκώνει από την καρέκλα για να διαμαρτυρηθείς. Για να πεις τι ήταν αυτό το πράγμα που μας έτυχε φέτος. Δεν μπορούμε να βάλουμε γκολ. Η ΑΕΚ δεν μπορείς να συγκινηθείς, γιατί είναι μια ομάδα η οποία είναι ξυζουμισμένη. Μια ομάδα η οποία τα έδωσε όλα και κρέμασε τον Νοέμβριο μήνα. Μια ομάδα η οποία δηλώνει: δεν πάω για πρωτάθλημα, το αφήνω, δεν μπορώ. Και ασχολείται με τα κομμάτια της που έχουν να κάνουν με το γήπεδο. Και προσπαθούν επικοινωνιακά, στην Αθήνα παιδιά, προσπαθούν επικοινωνιακά να περάσουν στην ΑΕΚ το γήπεδο το νέο και στον Ολυμπιακό ότι φταίνει άλλοι, γιατί ο Ολυμπιακός φέτος θα χάσει το πρωτάθλημα. Όμως, να πω ότι δεν πείθουνε σε καμία των περιπτώσεων, ούτε η μεν ούτε η δε, διότι φαίνεται ότι το κοινό τους είναι λίγο πιο έξυπνο, θα πω, δεν θα το πω, πιο ψαγμένο, πιο ψαγμένο. Δεν τρώει κουτόγορτο, δεν τρώει κουτόγορτο. Ο βομβαρδισμός από τα media, Facebook, Instagram και ο βομβαρδισμός των ειδήσεων σου δημιουργεί μια κατάσταση τέτοια ώστε να μην τρως το παπά και το παραμύθι τόσο εύκολα, ναι. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, εσείς ρε, βόδα ρε, κλειστά τηλέφωνα, τι είπε, καμιά χείρα ήσουν, δεν κατάλαβα, παίρνω δίπλα, βόδι, ανησύχησε η γραμματέας, και αυτό είναι καλό για σένα, λέει, ανήκει ο κόκκινος δεν ήρθε, τι να έπαθε άραγε, σε συμπονάνε οι γυναίκες βλέπω, είσαι σε καλό, κάτσε ρε βλάκα, βλάκα, ζών, είδες εθνική. Είδες, έχεις άποψη. Δεν μπορώ να μιλάω έτσι. Δεν μιλάς έτσι. Κάτσε μια φορά από τα αριστερά. Όχι. Όλο δεξιά θα κάθεσαι. Βέβαια, όλο το παπαδαριό με τη δεξιά ήταν. Τώρα το γύρισες στην αριστερά. Κάτσε να περάσω εγώ από την ανάπολη. Λοιπόν, τι έπαθες καταρχήν. Τίποτα ρε. Τι να πω. Εντάξει. Έτρεχα τα γνωστά. Έτρεχε στα γνωστά. Ναι. Ρε καλά είσαι. Τράκαρες, δεν σε έδινε κανένα, σε επιτέθηκα τίποτα κρανιοφόροι. Όχι. Σκουτουλίζεις. Όχι, τίποτα. Δεν ξέρεις τι τρεχάματα έχω. Έχεις δε τα αυτά, κακά τρεχάματα. Έχω. Άκου εδώ κόκκινη. Στη ζωή από τα 10 τρεχάματα, τα 8 είναι στραβά, το 1 είναι μέτριο και το 1 είναι καλό. Οπότε μάθε να ζεις με τα στραβά τρεχάματα. Δεν δημοσιοποιώ μετά. Έλα, δεν δημοσιοποιούμε τίποτα. Πάμε παρακάτω, λέγε. Τα κάνει ολόκληρο ταξίδι κάθε μέρα. Εντάξει. Κάποια στιγμή. Εντάξει. Θα τύχει και αυτό η καθυστέρηση. Έλα, τελείωνε. Λοιπόν, είπε τι. Τίποτα δεν είπα. Τίποτα δεν είπα. Καταρχήν δεν μπορούσα να ακούσω Μετρόπολη. Ήμουνα στο αμάξι, δεν άκουγα το Μετρόπολη. Στον δρόμο το έπαθα κι εγώ κάποια στιγμή για 7-8. 8-10 λεπτά. Χάθηκαμε. Κοίταξα, όταν χαλάνε οι καιρικές συνθήκες. Ναι, τι γίνεται. Πολλές φορές, ειδικά με κεραυνούς και με διάφορα. Πού είδες κεραυνούς τώρα. Δεν είδα, ρε φίλε. Είπε κεραυνούς ήρθες. Άντε τα κράνη τα. Ψιλόβροχο. Ψιλόβροχο. Το ψιλόβροχο κεραυνούς θα έκανες. Όχι, λέω όταν χαλάνε οι καιρικές συνθήκες. Ναι, τι παθαίνεις. Καμιά φορά οι κεραίες έχουν θέματα. Οι κεραίες? Γιατί των άλλων οι κεραίες δεν είχαν θέματα και είχαν οι δικές μας δηλαδή. Είχαν κι άλλων. Είχαν κι άλλοι. Δεν μοιάζει για τους άλλους εμένα. Συνέχισε, ακούω, λέγε. Έτσι. Από εκεί πέρα υπάρχει το διαδίκτυο, το οποίο δεν πρέπει. Το διαδίκτυο τι ακούει, δηλαδή, 3.000 κόσμος. Πόσο ακούνε? 5, 4, 9, 12. Ιδέα δεν έχει. Παραπάνω. Μάλιστα. Εκατοντάδες χιλιάδες κόσμος. Μη. Είπαμε. Έδειξε τρία κράνη, εκατοντάδες χιλιάδες κόσμος. Το διαδίκτυο τόσο δυνατό. Υπολόγισε. Για να έρθουμε τις κεραίες τότε.
Μα θα καταργηθούν αυτές σιγά σιγά. Καταργούν. Άντε, αμήν και πότε. Θα γίνουν τα πάντα ιδερνετικά δηλαδή. Άντε, μα το κράνει ιδερνετικά, να ισχάσουμε. Λέγε, άντε πάρε κάτω. Ναι. Τι να πω. Λοιπόν, να πω ότι είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Κωνσταντινίδη, ναι. Οι οποίοι φροντίζουν να κάνουν την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας με ένα τηλεφώνημα στο 18133. Καλά είναι τώρα για να μην πληρώνεις τέλη, σήματα κτλ. Μπλησίματα. Σήματα. Σήματα. Ναι. Έτσι. Και από εκεί πέρα, αν θέλεις ανταλλακτικό, ναι, για όλους εμάς που έχουμε παλιά αυτοκίνητα, ναι, νομίζω ότι σίγουρα θα βρούμε ένα στο www.listoparto.gr. Έτσι. 9.55 και ένα το μήνυμα στο 54.340. Μετρόπολη 95.5 στο Facebook, στέλνει το μήνυμα θέλετε. Ναι. Να πω το Μετρόπολη 95,5 και αυτά τα Χριστούγεννα σε προσκαλεί στη μεγαλύτερη μάχη όλων των εποχών. Τη μάχη της Γαλοπούλας, Γαλοπούλα. Season 5. Season. Σεζόν 5. Α, 5. Ναι. Συντονίζω καθημερινά τις εκπομπές του Μετρόπολη 95,5. Ναι. Και μόλις εάν είπε το χρόνο ακούσεις το ηχητικό, ναι, της Γαλοπούλας, ναι, καλείς το 2310-3 εντάρια, δηλώνει συμμετοχή. Έχει 5 λεπτά να δηλώσει συμμετοχή και μπορεί να κερδίσει εσύ την Γαλοπούλα. Τη μάχη της Γαλοπούλας. Ναι. Όχι, όχι, όχι. Δηλώνει συμμετοχή στα 5 λεπτά. Ναι. Αυτομάτως μπαίνει στην κλήρωση. Ναι. Και τη Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου, στην εκπομπή Πλάκα Τέλος. Πόσες γαλοπούλες δίνουν? Δεν έχω ιδέα. Αν δεν ξέρω, τι να πω. Δίνουμε γαλοπούλες. Στο εμπορικό. Αρκετές πάντως. Εντάξει. Οι γαλοπούλες είναι μια προσφορά από την αγορά κρεάτων Χατζιαγγελίδης, Φιλιππόλεως 81 Σοπελόκηπους και πολύ καστοκικής Μεγάλου Αλεξάνδρου 96. Ωραία. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε με μεγάλο μας χορηγό παρέα την Εσκιά της Μπαροδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καθημερινών. Παρασκευή σήμερα και σήμερα είναι Black Friday. Όλο τον Νοέμβριο είναι Black Friday. Μπορεί να είναι 16, άλλοι να έχουν άλλη ημερομηνία. Όλος ο Νοέμβριος έχει τρομερές προσφορές για όλους τους φίλους οι οποίοι θέλουν να αγοράσουν καινούργιο αυτοκίνητο. Είτε Kia, είτε Hyundai, είτε Skoda. Πάτε εκεί στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καθημερινών. Τα περισσότερα εξ αυτών είναι έτοιμο παράδοτα. Ναι. Και εκτός των υπολείπων θα κερδίσετε και 3 χρόνια τέλη κυκλοφορίας δώρο από την Εσκιά της Βαλοδήμος. Περισσότερα για το πώς θα πάτε εκεί στο 2310-596-596. Ναι. Λοιπόν, είδα Εθνική, αλλά επειδή δεν κατάφερε η Εθνική να πετύχει αυτό το οποίο θέλαμε. Τι σαν θέλαμε? Εθνική, να κερδίσουμε με 2-0 και πάλι. Καλό και το 1-0, γιατί? Ναι ρε φίλε, καλό είναι. Αλλά οι άλλοι αρχόταν για, για 3 αποτελέσματα. Ναι. Για νίκη, για ισοπαλία και ήταν με ένα γκολ. Εντάξει. Το πήραν, οπότε τελείωσε και η υπόθεση πρόκριση. Ωραία. Χάσαμε την πρόκριση δηλαδή. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, είδες κάτω όλη την ηγεσία? Όχι. Ναι. Άρα είδες ότι ο Βλαχοδήμος παίζει στην Αθήκη? Όχι. Δεν έπαιζε να το φλέκα στο Βλαχοδήμο? Αφού ήμουν σε επαγγελματικό ρετέ. Δεν έμαθες ποιοι παίζουν? Όχι. Για ψάξε δες. Δεν ψάξε. Γιατί όλοι λέγανε ότι δεν παίζει, δεν έχει δικαίωμα σε παιδί. Εντάξει, παίζει ο Βλαχοδήμος στην Αθήκη. Συγχαρητήρια. Ο καλύτερος θεματοφύλακας. Παρακάτω. Εντάξει. Έχουμε καλή φουρνιά από τον θεματοφύλακες και αν δεν έχει ακούσει. Υπήρξε κρούση και από την Dortmund και από άλλη ομάδα και η Μπενφίκα ζητάει 60 εκατομμύρια ευρώ. Καλά κάνει, δικαίως. Όσο λέει η ρήτρα. Έτσι. Δηλαδή αγοράσαν φθηνά, 3 τον πήρανε, 2,5 πώς τον πήρανε. Αφού ήταν λιμοκτονούσε ο Παναθηναϊκός. Και ξέρουν να πουλάνε ακριβά. Παρακάτω. Το θέμα το μεγάλο είναι ένα, δεν είναι η Εθνική. Πιο, φυσικά δεν είναι η Εθνική, γι' αυτό σε κάνω στροφή. Ναι. Η Εθνική θα κρυφθεί στην πορεία από. Δεν συγκίνει, τάπα, δεν συγκίνει. Αν. Πετυχαίναμε μια μεγαλειώδη νίκη. Πάλι δεν συγκίνησε. Όχι, δεν το βλέπω έτσι. Αν πετυχαίναμε μια νίκη η οποία θα οδηγούσε σε κάτι διαφορετικό, δηλαδή να έχουμε ελπίδες. Θα χαιρόταν οι μάνατζερ, οι παίκτες που θα οικονομήσουν. Κάτι τζαμπατζίδες που πάνε και τη βλέπουν. Εντάξει. Δεν έχει το φρόνημα, ρε παιδί μου. Οι εθνικές γενικότερα και η δικιά μας δεν έχει αυτό το φρόνημα κτλ. Δεν έχει φρόνημα. Ότι έχουν χάσει πολύ από αυτό που είχαν παλιά. Τελείωσε ισχύει το παραμύθι. Πάμε παρακάτω. Πάρτι, αλλά μην το ισοπεδώνει. Το ισοπεδώνει. Είναι παρηγοριά. Τι είναι παρηγοριά? Είναι παρηγοριά. Παρηγοριά είναι. Δεν βλέπεις, δεν θυμάστε τι έγινε στη Βραζιλία. Αυτοκτονούσαν τότε με το 7-1. Καλά, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Υπάρχουν καθυστερημένοι άνθρωποι. Άμα πάω να σκοτωθώ εγώ για την ομάδα, α πούμε, καθυστερημένο θα είμαι. Δεν διαφωνώ. Στη Βραζιλία υπάρχουν πολύ καθυστερημένοι, υπανάπτυκτοι. Εντάξει, κύριε, παράδειγμα το φέρουμε τώρα. Δηλαδή, τον καθυστερημένο τον κάνουμε παράδειγμα, δηλαδή, όχι, τον κάνουμε κανόνα. Η φτώχεια και η ανέχεια. Ρε φίλε, δημιουργούν, ναι, αγάπη μου, δημιουργούν ανάγκες. Δίκιο, ναι, τώρα. Από αυτούς οι οποίοι κάνουν κουμάντο στον κόσμο, δημιουργούν ανάγκες να απευθυνθούν, να κατευθυνθούν στο ποδόσφαιρο, στις θρησκείες, στα ναρκωτικά, στην πορνεία, στις θρησκείες, στις θρησκείες, όπου νομίζει ο καθένας. Κάτσε εγώ να μαλώσω για τη θρησκεία. Κολομάω εγώ, όχι. Γιατί να μαλώσω? Δεν διαφωνώ μαζί σου. Λοιπόν, έχω μια άποψη. Εντάξει, θα σκοτωθώ κιόλας δηλαδή. Δηλαδή τι θα γίνει τώρα, επειδή έφαγε η Βραζιλία αυτά, αυτοκτονίζω. Υπανάπτυκτος. Πρωτόγονος. Ναι, ο άλλος. Αγράμματος. Είναι αλλού, ρε φίλε. Εντάξει. Για το να τον αλλάξουμε εμείς. Εντάξει. Δεν μπορούμε να παρασκοτωθεί, τι με νοιάζει, μάνα.
Λοιπόν, το θέμα το οποίο πραγματικά με κάνει και γελάω. Γελάς, γελάω γιατί το παρακολουθώ ενδελεχώς. Τι θα πει? Ενδελεχώς. Μάλιστα. Λοιπόν, τι θα πει ενδελεχώς? Ψάξε βρες. Δεν ξέρω. Ναι. Λοιπόν, είναι η αστεία τιμωρία η οποία βγήκε την ώρα της εκπομπής μας χθες προς το τέλος. Με τα 60 χιλιάρικα του Ολυμπιακού. Γιατί είναι αστεία τιμωρία? Γιατί είναι αστεία. Γιατί είναι αστεία? Γιατί ρε φίλε, δείχνει κάτι το οποίο πρέπει και εσύ και πολλοί ακόμη να το έχετε στην άκρη του μυαλού σας. Τι να έχουμε στην άκρη του μυαλού? Ότι ο Ολυμπιακός ήταν, είναι και παραμένει δυνατός. Γιατί να μην είναι μέσα δυνατός? Ναι. Και κυρίως έξω από το χορτάρι. Βέβαια. Δηλαδή και διαιτησίες καλές έχει. Ναι. Το είδαμε και στη Νέα Σμύρνη και στο Καραϊσκάκι και σε άλλα παιχνίδια. Δεν είχε κάτι εναντίον του. Δεν έχει αυτό που είχε βέβαια. Λοιπόν, εκεί τα χρόνια. Και στα δικαστήρια. Την έβγαλε καθαρή. Και άμα έχει και τον αγαπάνε οι εφέτες και οι δικαστές, τι θα κάνουμε δηλαδή? Όταν ακούω όμως. Τι είναι, γιατί? Όταν ακούω ναι. Από ανθρώπους. Έλληνες είναι και αυτοί. Φύλλα προσκύμενος ναι. Στον Ολυμπιακό. Τι είπανε? Να λένε, είδατε κανένα βίντεο με επεισόδια και. Αυτό τον βολεύει, αυτό λέει. Ρε φίλε, να τα λέω δική. Τον Πουλιανό τον βολεύει ότι ο Μπούζος ήταν 10 χιλιόμετρα μακριά από την Τούπα στο Παοκάρης. Τον Ολυμπιακό τον βολεύει να λέει δεν έγινε τίποτα. Και ο εξής κλαίει γιατί σου λέει και εγώ τα έκανα και εγώ τιμωρήθηκα να πούμε. Ρε εσύ, δεν είπαμε ότι στην μπάλα πρέπει να είσαι δυνατός στην μπάλα μέσα. Να έχεις καλό προπονητή, καλή ομάδα, καλό γυμναστή. Να έχεις καλούς φίλους, ομάδες άλλες. Σωστά μου. Να έχεις τους δικαστές, αστυνομικούς φίλους, διαιτητές φίλους. Πώς θα πάμε, με εχθρούς θα πάμε να προχωρήσουμε. Ό,τι μπορεί κάνει ο καθένας. Έτσι δεν είναι? Δίκιο έχει. Λοιπόν, άμα μπορεί να έχει αυτός φίλους δικαστές και αν τον κατηγορήσω εγώ, ας πούμε, ή αν πάω και έχει φίλους πέντε αστυνομικούς, κακό είναι δηλαδή να έχουμε φίλους? Καλό είναι, γιατί να είναι? Τι άκη να έχει πέρσι πέντε δικαστές φίλους, δηλαδή να το συμπαθήσουν, να πούνε ρε παιδάκι μου να με πιο επίοικης. Κακό είναι δηλαδή? Όχι. Λοιπόν, εγώ άμα πάω στο δικαστήριο και με δύο ο πρόεδρος και με δει και η θάνατον, παιδάκι μου δεν έκανε και τίποτα. Που είναι στην κρίση του να πούμε. Πρέπει εγώ να. Πώς θα γίνει? Πάμε παρακάτω, λέγε. Ναι, όταν ναι. Το βλέπεις αυτό. Ναι, ναι, ναι. Τι. Και ακούς, δηλαδή. Τι. Είναι ξέρεις, σαν τις φάσεις που βλέπεις. Ο Πάοκ δεν έκλαψε. Αυτό. Δεν έβγαλε, παρακαλώ. Ο Πάοκ δεν έβγαλε καμιά ανακοίνωση για τον Ολυμπιακό. Τα έχουν βρει αυτοί. Δεν είναι Πάοκ. Άστο ρε, περίμενε. Δεν έβγαλε ο Πάοκ καμιά. Βρεάσε παρατηρητή, είσαι το ράδιο παρατηρητή, είσαι έκλεισε αυτό. Άλλο σε λέω. Ο ΠΑΟΚ δεν έβγαλε καμία αυτή. Τώρα εσύ τι θα κάνεις τον ΠΑΟΚ, εσύ θα κάνεις εδώ πέρα. Όχι. Αφού η εταιρεία του ΠΑΟΚ δεν έβγαλε ανακοίνωση, εσύ τι κολοτρίβεσαι να πούμε μεσημεριάτικα. Έχω δικαίωμα. Όχι, δεν έχεις δικαίωμα. Αφού αυτούς δεν τους πείραξες, εσένα τι σε πειράζει? Δεν έχω δικαίωμα εγώ να βλέπω. Τι δικαίωμα να έχεις, ρε? Έγινε τίποτα? Είπε κανένας καμιά πάει ΠΑΟΚ τίποτα? Είπε κανένας τίποτα? Α, βάλανε 2-3 δημοσιογράφους εκεί πέρα σε ένα site να πούνε 5 πράγματα και τελείωσαν. Εσύ τι κολοτρίβεσαι να πούμε? Θα πάμε αλλώς με το δικαστή δηλαδή. Και άμα αύριο πάμε στο δικαστή και μας πει ο δικαστής, εσύ δεν ήσουν που έλεγες για μένα κτλ. Και εσύ δει με στραβό μάτι να πούμε. Γιατί για 3 μήνες σου ρίξει 6 να πούμε. Α, σε καλός είναι ο δικαστής. Και εμείς εδώ τους θέλουμε τους δικαστές. Να είναι καλοί άνθρωποι απέναντί μας. Γιατί το κάνεις αυτό εσύ το πράγμα? Τώρα είσαι με το δίκιο. Όχι, εγώ με το δυνατό πάντα. Με το δίκιο δεν είμαι. Κοίταξε. Ο ναι. Δυνατός δεν είναι. Δηλαδή μου θυμίζεις. Δηλαδή τώρα το πάω κάρι που βυχούσε ο Μπούζος γκουχ γκαχ γκουχ σαν το γέρο. Και είπε, δεν ήταν στα πέριξ του γηπέδου, δηλαδή πάμε να πούμε γιατί το είπε αυτό και τα λοιπά. Δεν, άσε με ρε φίλε. Δεν ήταν στα πέριξ του γηπέδου. Ποια πέριξ του γηπέδου? Όχι, άμα ήταν στα πέριξ του γηπέδου θα είναι τιμωριόταν ο Πάοκ. Έλεγε ένα προφυλακτό, λέει, πέφτουνε κροτίδες, πέφτουνε... Ναι, μετά όμως το άλλαξε εδώ. Κρυγόνα. Ήτανε το, ναι, άστο τώρα, τι εγώ θες, τι άκουσα με τα αυτιά μου. Βρε κόκκινέ μου τώρα, τι ψάχνεις και τρίβεις και παρασκευιάτικα τώρα το Ολυμπιακό και όλο το πάντο. Η ΑΕΚ φωνάζει, δεν μου λες τον Ολυμπιακό τώρα, τον βόλεψε νομίζεις αυτό? Αν τον βόλεψε. Τον βόλεψε. Όχι, ρε φίλε, δεν. Ο Ολυμπιακός, αφού δεν πήρε τους μειονοτρείς, είναι υποχρεωμένος να κάνει μεταγραφές, να κυνηγήσει τον ΠΑΟ κτλ. Δεν καμιά δικαιολογία. Και καμιά δικαιολογία ο Ολυμπιακός στο λαό του απέναντι να βγαίνει και να λέει μας τιμωρήσαν, μας κάνανε, μας ράνανε, μας αδικήσαν κτλ. Δεν μπορεί να τα πει. Ο Καλάπαπας έγινε κατάπτυστος να πούμε. Ο Θεοδωρίδης και ο Μαρινάκης απέναντι στον κόσμο του Ολυμπιακού να πούμε. Δεν τους πιστεύουν. Αυτό το μείον 3 θα ήταν ένα ισχυρό άλοθη. Το οποίο πήρε ο Μελισσανίδης και με έκανε το συγκινημένο τις χαμένες πατρίδες και το γήπεδο της ΑΕΚ. Είπα για Σοφιά και οι καμπάνες και οι ιστορίες για αρκούδες. Το κατάλαβες τώρα, θέλω να σε πω. Έγινε κατανοητός, έγινε. Λέγε. Τώρα, αν αυτό το θεωρείς αστείο, οκ. Okay. Αστείο είναι τώρα, τα βάλουμε με τους δικαστές. Αύριο μεθαύριο θα πάμε στο δικαστήριο, τι. Θα πάει ο Γρόγιας, θα πει, μα αυτός εδώ με κατατρόπωσε κτλ. Ρίξτο. Κάσε, καλοί είναι οι δικαστές. Καλοί είναι οι αστυνομικοί, καλοί είναι οι διαιτητές. Αύριο μεθαύριο μπορεί να βγάλουμε κανένα νεφιό να παίξει μπάλα το δύο διαιτητής που τα κατηγορούσαμε να το δώσει πενάλτι ανάποδο. Τι λες τώρα?
Εμείς τι, δεν θα κάνουμε δημόσιες σχέσεις κάποια στιγμή. Λέγε Γρηγόρη, λέγε. Μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλει. Πες, θα τα βρίσκει ο Μελισανίδης, πώς το λένε. Τη μια τα βρίσκει ο Μελισανίδης με τον Σαββίδη, τα χαλάνε. Τα βρίσκει μετά ο Αλαφούζος με τον Σαββίδη, τα χαλάνε. Τώρα τα έχει βρει ο Σαββίδης με τον Μαρινάκη μια χαρά. Πήγαν ήπιανε τους καφέδες τους εκεί. Δεν με ενδιαφέρει ποιος βρίσκει. Κάτσε ρε, τι να σε ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει το εξής. Περιραίους ατμόσφαιρα. Αυτή η απόφαση μου θυμίζει το εξής. Τι. Παίζαμε διάφορα παιχνίδια με ομάδες οι οποίες ελέγχαν το παρασκήνιο. Μάλιστα. Ποιες, Ολυμπιακός το είναι. Τα ευκόλου σου νούμενα παραλείπουν. Ναι. Εκνευριζόταν η διπλανή μου, ωραία, τον αλήτη, λέω αίμα έβγαλε. Όχι. Όχι. Άρα δεν βγάζει κάρτα. Ναι. Τι ψάχνει να βρει και στεναχωριέ του. Ναι. Και εσύ καπνίζει, λέει, ένα πακέτο τσιγάρα. Ο καθένα έχει τα κουσούρια του. Ναι. Σα πάει. Ναι. Εγώ λέω τι να θυμώσω, αφού ξέρω ότι αυτό του βλέπει και είναι χαιρεσμένο πάνω του. Ναι. Δηλαδή φοβάται. Φοβάται, μη. Λοιπόν, τώρα. Εκφράζεται. Για ποιο λόγο. Ναι. Δεν είπα κάτι κακό. Το, φοβάται. Τσιγλι πιπί. Πε το πώ θέλει. Τρώει άλλο το μεσημέρι, τώρα δεν ακούει τώρα τέτοια πράγματα από το στόμα του. Το χριστιανικό στόμα να βγάζει. Τέτοια πράγματα να βγάζει. Παρακαλώ. Λοιπόν, δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι. Πρέπει να το πούμε δηλαδή. Δηλαδή ο Κομίνη πέρυσι την Τούμπα τι είδε. Εσύ τι θα κάνει τον Κομίνη. Εγώ τι θα έλεγα πάντω, εγώ αποκλείεται. Στο αυτοκίνητο είναι. Ποιος είναι στο αυτοκίνητο? Κάτι ήθελε ο Γιώργος. Ποιος Γιώργος? Ένας Γιώργος. Ένας είναι Γιώργος. Ένας Γιώργος, να έχουμε πολλούς Γιώργους. Ο Μπούζος, ναι. Ναι. Για λέγε. Όχι, δεν ήταν ο Μπούζος. Άλλος ήταν. Άλλος. Λέγε, τι θες τώρα, λέγε. Έλεγε ο Κομίνης, εγώ δεν ξαναδιαιτεύω, τέλειωσα με αυτό, έχω έγκυο γυναίκα, μετά... Εξεπέδιασε τώρα, τι θες. Γεννήθηκε το παιδί. Πότε πρόλαβε, πότε το ξεπέρασε αυτό το ψυχικό τραύμα, ειλικρινά, ποτέ δεν το κατάλαβα. Ναι. Μπράβο το παιδί. Λοιπόν. Εμένα αυτό με κάνει και σκέφτομαι άλλα πράγματα. Μπράβο, ρε Γρηγόρη. Μπράβο. Λοιπόν, όπως επίσης, όταν ναι. βλέπω ότι υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά, ναι. εγώ δεν λέω για τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, γιατί του ΠΑΟΚ ήταν κάτι το οποίο να είχαμε να λέγαμε. Τι του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού, ναι. όχι έξω από το, γιατί, από το Ηράκλειο, ναι. έγινε σαν σειρμά. Σαν σειρμά. Όχι τώρα, διακόπηκε. Έβγαλε ΠΑΟΚ ανακοίνωση. Ο ΠΑΟΚ για ό,τι γίνει στον Ολυμπιακό θα βγάζει ανακοίνωση. Δεν πρέπει να βγάλει. Εγώ λέω πως όχι. Η ΑΕΚ έβγαλε. Η ΑΕΚ καλά έκανε. Ο ΠΑΟΚ γιατί δεν έβγαλε. Να του ρωτήσει. Γιατί πάρε ήτανε... τον Κυριάκο Κυριάκου, πάρε το φίλο σου. Είμαι, τον κύριο Σαββίδη. Δεν έχω Σαββίδη. Εγώ ξέρω ότι ο Σαββίδη με τον Χοντρό. Εσύ με όλου. Βρε κόκκινο. Καλά κάνω. Πάρ τους εγώ τηλέφων. Ξέρω ότι ο κύριο Σαββίδη με τον Μαρινάκη πήρανε να πούμε. Επιχειρηματικά ρε φίλε. Α, επιχειρηματικά. Σε αυτό το βεληνικέ. Επιχειρηματικά το κάνανε. Αν έχει να πει κάτι άλλο, πε μου ότι υπάρχει κάτι. Εγώ δεν ξέρω να υπάρχει κάτι άλλο. Ναι. Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι από τότε που πήγαν τον καφέ εκεί στο ξενοδοχείο. Έγινε τι έγινε με τον Ολυμπιακό, διαιτησίες ανάποδες. Ο ΠΑΟΚ δεν έβγαλε ανακοίνωση να πούμε. Και έριξε εσύ να το παίξει ΠΑΟΚάρχης εδώ. Εγώ ΠΑΟΚάρχης. Δεν ξέρω εγώ. Δεν αφού αυτή δεν του νοιάζει, εσένα τι σε νοιάζει να πούμε. Τι σε νοιάζει εσένα, ρε, διαμαρτύρηθηκε κανένας. Ε. Συγγνώμη, βλέπεις ότι. Τα βρήκαν αυτοί. Θα πας σκοτωθούμε εμείς. Ναι, καλά τα λες. Α, καλά τα λέω. Καλά τα λες. Ναι. Εγώ όμως ναι. βλέπω τι? Και κρίνω. Το σωστό και πρέπει το και τον κρίνω, τι με νοιάζει εμένα. Εγώ ξέρω ότι ο ΠΑΟΚ δεν βγάζει ανακοινώσει εναντίον του Ολυμπιακού. Του καταλαβαίνει, ναι ή όχι. Εσύ πες ότι αυτό τον κάνει φίλο του, κολλητό του. Δεν είναι. Δεν ξέρω. Εχθρός του είναι. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Εγώ έπινα τα τζίν με το ο... Μαρινάκι. Εγώ έβγαλα τον καράπα από 10 λεπτά μαζί σου εσύ... και μας είπανε εσύ... ότι είμαστε αυτοί Ολυμπιακοί. Εσύ έχεις... Ο άλλος που ήπια τα λικέρ, τι έγινε τώρα. Δεν βγάλαμε ανακοίνωση. Να ρωτήσω κάτι. Πρώτα την κουστάρεις. Εσύ έχεις πει και έχεις πάει με όσους περισσότερους μπορείς. Και καλά κάνεις. Τι είμαι εγώ και να τρώω, τι είμαι φαγάνα. Στα πλαίσια της δουλειάς. Ναι, ναι, ναι. Είναι αναγκαίο καλό, κακό όπως θέλεις πες. Δηλαδή πρέπει να σε χρεώσουμε. Ναι, χρεώσαι. Να πούμε δηλαδή ότι εσύ επειδή βρέθηκες με τον Καρυπίδη, βρέθηκες με τον Σαββίδη, βρέθηκες με τον. Δεν θα πεις. Όχι. Για καλό θα πεις. Πεις κουφάλα, πεις. Άμα δω. Πεις τα πήρες, τα έκανες, τα έκανες. Δεν θα πεις. Άμα δω. Τι θα πεις. Ότι αλλάζει κάτι στη στάση σου. Ναι. Ότι υπάρχει κάτι περίεργο, κάτι το μεμπτό. Φρεδείς, δεν δεις, δεν το πεις. Αφού η φύση όχι, είναι. Όχι, ρε φίλε. Ναι. Η φύση μου, όχι. Η φύση είναι. Η φύση όταν... του ανθρώπου εννοώ, δεν λέω. Άμα δω. Κι εγώ άμα δω θα πω. Άμα δω ότι ο άνθρωπος άλλα έλεγε και άλλα λέει, ναι. θα πω κάτι σημαντικό. Ερώτηση λοιπόν πρώτη πριν πάμε στο διάλειμμα. Γιατί δεν βγάλετε ανακοίνωση, πώς είναι αυτό το πράγμα, πώς το λαμβάνετε. Πώς το εκλαμβάνετε. Ο ένας μπορεί να πει όπως ο Ζαΐρης που με είπε εκτός αέρα, τους αφήνουμε να σκοτωθούν μεταξύ τους λέει και εμείς καθόμαστε απ' έξω. Αυτή είναι μια στρατηγική. Ναι. Είναι μια ωραία απάντηση. Το πρώτο πράγμα είναι αυτό. Είναι ένα άλλο ερώτημα. Μια μισή άλλη τοποθέτηση. Το ωραία, δεύτερο ναι. μεγάλο με ερώτημα θα σου το πω μετά το διαφημιστικό. Πάλι διάλειμμα. Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Γιατί. Τι θα γίνει και μισή πήγε. Λοιπόν, αν πεινάς. Ναι. Και αν πρέπει να παραγγείλεις. Θα παραγγείλω. Εντάξει, δεν χρειάζεται να δίνεις πολλά λεφτά. Όχι, δεν δίνω, παίρνω πολύ και τρώω. Με 5 ευρώ παίρνεις 2 μπαμπάτσικα σάντουιτς. Λοιπόν, ψάχνουμε παιδιά 2 πακετάδες μια εβδομάδα τώρα, ειλικρινά. Πού να βρεις πακετάδες. Μισό, θα τρελαθώ. Καλοπληρωμένος και με το ένσημο
και δεν βρίσκουμε πακετάδες. Πακιστανό να πάει να βρει εκεί από τα βέλη. Δηλαδή, και μετά πόσοι παίρνουν, δεν έχω δουλειά, λέει. Δεν έχω δουλειά. Βοήθησε με ρε Γρηγόρη, λες και είναι γραφεία. Εύκολη δουλειά, δεν είπα, τον άλλο τον δίνανε το φουκαρά τον πακετά, γιατί λέει άρχισε την παραγγελία. Δίναν έναν στους 10.000 πακετάδες. Και... σκοτώθηκε ο άλλος στον δρόμο, ο άλλος τραυματίστηκε, εύκολο είναι να είσαι πακετάς. Λοιπόν, δίναν έναν στους 10.000 και να το αναφέρεις για παράδειγμα. Λοιπόν, όποιος θέλει, Αγίων Πάντων 28 ή τηλεφώνει στο 23 10 51 00 45. Εκεί όπου τα σάντουιτς είναι καταπληκτικά, δεν υπάρχουν, γιατί εκεί το μέγεθος μετράει. Διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί. Για τον ένα και Μάρκο Μπότσα Ριγωνία, πηγαίνετε εκεί. Αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer, τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριά ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, στο 85 27 27. Γρηγόρη, καλή εκπομπή. Πες το φελό δίπλα σου να κάνει μια φορά γκάλοπ με το πόσοι είμαστε εμείς του εξωτερικού, οι οποίοι ακούμε μέσω διαδικτύου και ίντερνετ. Θα του πέσουν τα σαγόνια όταν τα νούμερα. Δεν μπορεί να καταλαβεί. Αν τον πω ότι ξέρεις από ένα IP μπορούν να ακούνε 10 άτομα, θα μπερδευτεί, γιατί καμιά φορά βλέπει τα νούμερα. Βλέπει αυτόν ο οποίος δεν έχει κάνει αντιληψικό όρο να έχει το 10 από εμάς και λέει αυτός λέει. Δεν έχεις, λέω, 15.000 άτομα. Έχεις 150.000 άτομα που ακούνε αυτή τη στιγμή. Μην μπερδεύεσαι. Έχεις 200.000 άτομα που ακούνε μέσω διαδικτύου. Μην μπερδεύεσαι, υπάρχουν 100 τρόποι. Έλα, μας κάνεις μάθημα τώρα. Πάμε παρακάτω. Σε κάνω γιατί με την ευρύζεις. Τελείωνε. Τέτοια πρεμούρα πέρσι με το Γιάννη Πάοκ δεν την είδα, Γρηγόρη. Τι έγινε στο Γιάννη Πάοκ, αν θες... Που μπήκαν οι Παοξίδες, τα κάναν γυαλιά καρφιά και δεν τους τιμωρήσαν, αυτό λέει. Έχεις δίκιο, δώρα. Δώρα. Ναι, δώρα θάνου. Δώρα θάνου. Ναι, φέτος έχουν... Καλά, η γκόμενα σε διορθώνει, ντρέπεσαι λίγο, ρε. Όχι, να δεν με διορθώνει, μου κάνει παρατήρηση. Καλά κάνει. Δεν είδε να έχω τέτοια τρεμούρα, λες και είμαι Παοξής. Φρεράσε τι είσαι, η τρεμούρα τι λέει. Λοιπόν, ο Γιώργος, άκου τώρα. Ναι. Γρηγόρη, κρίνεις δικαστική απόφαση, την έχεις διαβάσει, μπορεί να μας πεις ποια σκέψη του δικαστήριου έχει πρόβλημα. Όταν κάνεις κριτική απόφαση θα είναι νόμιμη κριτική, όχι φιλολογική. Ναι. Φιλολογικά είναι όλα, ούτως ή άλλως. Στην Ελλάδα δεν μιλάμε για δικαιοσύνη, μιλάμε για παράδειγμα. Φιλολογικά είναι όλα, ούτως ή άλλως. Εγώ δεν είπα ότι οι δικαστές βγάλανε μια κακή απόφαση, είπα εσείς πώς την εκλαμβάνετε. Πώς να την εκλάβουνε, ρε. Στα Γιάννενα δεν τους τιμωρήσανε. Στο ΠΑΟΚ δεν τους τιμωρήσανε. Δεν τιμωρούν τον Ολυμπιακό και τους αεξίδες να ρωτήσεις. Του ΠΑΟΞΙΔΕΣ ρωτάς. ΠΑΟΞΙΔΕΣ την κάναν μούχτη. Δεν το κατάλαβες. Τους αεξίδες να ρωτήσεις. Γεια σου, Ηρακλάκη μου, Γιάννη. Οι αεξίδες λένε να, ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός έχουν φίλους τους. Τους αγαπάνε πιο πολύ οι δικαστές από ό,τι εμάς. Άντε, αυτό είπα. Το είπα με τον τρόπο μου. Τους αεξίδες θα ρωτήσει, αεξίδες θα βγάλει σήμερα. Χαϊβάνι. Βολεύει τον ΠΑΟΚ η μη τιμωρία του Ολυμπιακού, γιατί το μόνο που έχει να φοβάται φέτος είναι στημένα επεισόδια και μειώνει βαθμούς τώρα. Είναι άμα κάνει καμιά μανούρα κι αυτό. Έγινε δικασμένο να το αποφύγει αν προκύψει. Ρε φίλε, τώρα να μιλάμε σοβαρά. Ο ΠΑΟΚ πέρσι. Είχε πολύ έξυπνο το μήνυμα που σου έστειλε. Ναι, θα πάρει λέει και ανάλογη απάντηση. Έκανε μανούρα. Θα πάρει και ανάλογη απάντηση. Κάτσε να εξηγήσουμε τι εννοεί. Μπορώ να απαντήσω. Ναι, να απαντήσω, αλλά δεν θέλω. Και εξήγηση. Άντε. Ο ΠΑΟΚ πέρσι φωνάζει ότι του κλέψανε το πρωτάθλημα. Και σε κάποια πράγματα δεν είχε άδικο. Γιατί ο άλλος έκανε το ψόφιο κοριό, γιατί τον ακούμπησε η ουρά από ένα χαρτί. Δεν κάνω τον γιατρό, τον γιατρό κτλ. Και ο άλλος είπε ότι το γκολ μετράει, δεν μετράει. Και είδαμε πράγματα και θάματα. Τώρα τι θα κάνουμε, να την γυρίσουμε τη δουλειά. Τη μία θα είμαστε φιλοπαοξίδες και την άλλη σε τι είμαστε εμείς. Σου λέει ο άνθρωπος, τον βολεύει τον ΠΑΟΚ αυτό για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν μπορεί τον ΠΑΟΚ αυτόν να τον πιάσει. Μέχρι να πάρει σεντερφόρ που δεν θα πάρει, δεν τον πιάνει. Θες να ακούσει και εμένα. Δευτερόλεπτα. Καλά δευτερόλεπτα. Και ότι τον παίρνει τον ΠΑΟΚ να κάνει μια μανούρα ακόμα, γιατί αφόσον λένε οι αεξίδες. Βρε καλά τα λες. Τον αγαπάνε τον Ολυμπιακό κατά πρώτο λόγο, αλλά και ο ΠΑΟΚ έχει φιλίες. Καλές τον αγαπάνε. Βρε καλά τα λες. Μπορεί να την γλιτώσει. Βρε καλά τα λες. Έτσι λένε και οι ίδιοι παοξίδες στα γραφεία. Γκουτ. Άκου να δεις. Λέγε. Αυτή η ιστορία με τους κάφρους στα γήπεδα κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει. Δεν θα τελειώσει αυτό το κάποια στιγμή το 30 χρόνια, ρε. Εγώ το λέω πρέπει. Όταν να τους κάνετε αβάντα και οι λαοί και τα λοιπά. Όπως λοιπόν, στα ευρωπαϊκά παιχνίδια είστε εκκλησία, σε όλα τα γήπεδα θα μάθετε να είστε εκκλησία και στα παιχνίδια πρωταθλήματος. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όποιος γουστάρει να πετάει ό,τι θέλει και να μην επέρχεται τιμωρία. Για να επέλθει τιμωρία πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα. Ξέρεις τι κατάλαβα εγώ φέτος? Ότι η αστυνομία και οι δικαστές έχουν υποθάψει τους διαιτητές και είναι μεγαλύτερες φίρμες οι αστυνόμοι και οι δικαστές. Εδώ συζητάνε για ξένους δικαστές τώρα. Αυτό ακριβώς.
πρέπει να μπουν ξένοι αστυνομικοί και ξένοι δικαστές για να είναι το πρωτάθλημα. Σε καμία περίπτωση να μην μπορούμε να πούμε τίποτα. Να έρθουν από την Ολλανδία αυτοί οι Ολλανδοί με, τους... με τα άλογα. Με τα άλογα που έχουν κάτι κόλλους πιο μεγάλους από το κεφάλι του Πάγκαλου. Να κατέβουν να πούμε οι Γερμαναράδες, να πούμε οι αστυνομικοί και οι άλλοι στο Βέλγιο που είναι κάτι γουμάρια μέχρι εκεί απάνω. Okay, να φέρουμε και τους Άγγλους, τους δικαστές με τις περούκες, να πούμε και τα λοιπά. Και να έχουμε ξένους διαιτητές, ξένους αστυνομικούς, ξένους δικαστές. Να ησυχάσουμε. Γιατί φαίνεται ότι πρέπει από πολλές πλευρές πρέπει να έχεις καλές σχέσεις για να πάρεις φέτος πρωτάθλημα. Φυσικά να έχεις και ομάδα, έτσι. Κόκκινε, πάρε το Γιούλ Μπρίνερ δίπλα σου και ελάτε στην Πάτρα την Κυριακή να δούμε Παναχαϊκή Ηρακλή. Έχετε και εδώ πολύ κοινό, σας ακούμε, βλέπουμε Μαρμίτα, Λαϊκό Δικαστήριο, τα πάντα. Καλή εκπομπή. Πάτρα Ηρακλή παίζει. Παναχαϊκή Ηρακλή. Έχει. Δεν μπορώ να έρθω, φίλε. Γιατί δεν κόκκινε. Α, ναι, ναι. Δεν μπορώ. Για, έχει δικά του θέματα. Όχι. Θα ήθελα πάρα πολύ. Μετά από καιρό ίσως. Ναι, σωστό. Λοιπόν. Ναι. Ανυπομονώ να έρθει το Black Friday, αυτό είναι το μήνυμα του μήνα. Το διάβασα. Ανυπομονώ να έρθει το Black Friday να κάνουμε καμία μεταγραφή. Δημήτρης Μελισσανίδης. Δεν υπάρχει. Ναι, γιατί να κάνει μεταγραφή. Εσύ ξεπέρασες. Γιατί να κάνει. Εσύ ξεπέρασες. Τα και καϊβάνια. Το δικηγόρο από τη Νέα Σμύρνη. Προσπαθεί να μπει. Ρελίζα την πέσα στο δικηγόρο του να εξεί από τη Νέα Σμύρνη γιατί δεν στέλνει μηνύματα. Κάτσε ρε κόκκινε. Σου λέω τώρα ο ένας πάει να πουλήσει αδικία και ο άλλος γήπεδο. Πιο πολύ πουλάει ο Μελισσανίδης στο γήπεδο. Το γήπεδο πιο πολύ. Το γήπεδο θα πουλήσει πιο πολύ. Ξέρεις τι είναι ρε, εσύ να έχεις λες το σπίτι μου το σπίτι. Σου λέει θα το πάρω φέτος το πρωτάθλημα, ωραία. Πήρα κύπελο, πήρα πρωτάθλημα, έκανα και γήπεδο. Ξανέβασα ξεχρέωτο. Θα σου πω ένα πράγμα. Εντάξει. Ποιος λέει να πάρει φέτος το πρωτάθλημα, το παίρνει ο ΠΑΟΚ. Ωραία. Λοιπόν. Ένα 10 δίνει ο Μπουκ. Δεν με νοιάζει. Και για να το πάρει αίτητος στην αρχή του πρωταθλήματος έδινε 30 ο Μπουκ και τώρα δίνει 5. Εμένα γαργαλεύεται ο δεξιός καρπός μου να πετάξω να πούμε ένα 50 στο αίτητος ΠΑΟΚ. 50. Να πάρω 2,5. Αμέ. Χουρχούρ. Ουχουχου. Τι ουχου. Λόγκο λόγκο. Ουχου. Γιατί συγγνώμη, αυτή η ομάδα που βλέπεις. Ναι. Η οποία δεν σε εκφράζει. Δεν με εκφράζει. Δεν σε πείθει. Όχι. Το βάθος το οποίο μας προσπαθούν να μας περάσουν. Έχει άτομα και πάτο. Έχει άτομα, πρόεδρο και πάτο. Ναι. Ο πάτος έχει και όρια. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ δεν είπα ότι μπορεί να μην το πάρει. Ναι. Το αίτητος κράτα λίγο χαμηλά την πάρει. Είναι μεγάλο ιστορικό γεγονός να το πάρει αίτητος. 5 φράγκα απόδοση θα την δώσω εγώ σήμερα με 2 μάτς. Θα παίξει τώρα, περιμένει μέχρι το καλοκαίρι να το πάρει. Για πες μας, κόκκινε, ποια είναι η απόδοση. Θα δω, τι. Θα δει. Θα δω δύο παιχνίδια, θα δώσω. Χωρίς μελέτη, θα σου δώσω δύο παιχνίδια. Εντάξει, ρε, 5 φράγκα απόδοση. Ό,τι πεις, ρε φίλε. Τι μου λες, θα βάλεις από τώρα 50 ευρώ, θα τα κάνεις 250 το Μάιο. Μάλιστα. Πολύ έξυπνο σε του λόγου. Λοιπόν, εδώ το θέμα είναι ότι ο κόσμος, ο πολλής και όχι οι αεξίδες δεν δέχεται την ανισονομία. Βγάλει αριανούς. Να μιλήσω για τιμωρία του Ολυμπιακού. Για τη μη τιμωρία του Ολυμπιακού. Οι Αριανοί είναι φιλοολυμπιακοί, ρε ηλίθιε. Δεν είναι φιλοολυμπιακοί. Φιλοολυμπιακοί. Όχι. Ο Αριανός μέσα του κρύβε και ένα γάβρο, δεν το ξέρεις. Φιλόγαβρο είναι. Φουλ. Δεν το ξέρεις το έργο. Φιλόγαβρο είναι οι Αριανοί. Φιλόγαβρο είναι οι Αριανοί. Επειδή οι παοξίδες είναι ενάντια του Ολυμπιακού, φιλόγαβρο είναι. Σου λέει εμείς με τον Ολυμπιακό δεν είμαστε μακριά ακόμα. Δεν μπορούμε να τον ανταγωνιστούμε ποτέ, δεν θα μπορέσουμε. Γιατί να μην είμαστε φιλόγαβροι. Ωραία, υπήρχε και μία μορφή στο πρόσωπό σου πριν από λίγο στην εκπομπή του Μπούζου. Θες να απαντήσεις. Μορφή. Μομφή. Μομφή. Ναι. Όχι, τι δεν κατάλαβα. Μπόξ έπαιζα. Μομφή. Ποιος έκανε μομφή. Ο Λέανδρος Σιμεωνίδης. Τι είπε ο Λέανδρος. Για αυτά που έλεγες για το. Για τον Πεκταρά που σκοράρει. Ποιο παιχταρά που σκοράρει. Ποιο παιχταρά σκοράρει. Δεν καταλαβαίνω. Τι είπε ο Λέανδρος. Τον Κουλούρη. Που το ανέβηκε πλατιπόδι. Ναι. Και... Βάλ το να παίξει λίγο. Βάλ το να παίξει. Γιατί για σένα λέει. Ναι. Λέανδρε, τι κάνεις, καλησπέρα. Γιώργο μου, μόνο σε σένα ήθελα να κάνω αυτό το παράπονο μου να πούμε. Τα παράπονα δηλαδή, δύο φορές επρόλεπτα. Γιατί τώρα ξέρεις ότι δεν βγαίνω, δεν πά. Να μην στα πολυλογώ γιατί είναι και οι ώρες τέτοιες. Ήθελα να απαντήσω στον συνάδελφό σου, μάλλον στον υπάλληλο σου να πω. Στον συνάδελφό μου, τον Γιώργο του Καστάνη. Ότι ναι, αυτά που είπε δεν τα ήξερα να πούμε και τώρα. Ακούω ότι η Ιταλία. Αυτή η απάντηση είναι για τον φίλο μου βέβαια και λοιπά, αλλά από την ημέρα που άρχισε να κατηγορεί τον Ανεφιό. Ποιος τον κατηγορεί. Ξέρεις τώρα, τώρα δεν θέλω να πω και ονόματα, αυτός ο, να πω, ο συνάδελφός σου. Αυτός ο Κωστάκης, που έλεγε, και έλεγε τις κουβέντες αυτές. Όχι, είναι πλατύποδος, ότι είναι καμπούρης, ότι είναι κρίμα.
Γιατί... Εδώ υπάρχουν απαντήσεις, λέει, άντρε, που δίνονται μέσα στο γήπεδο. Και μέσα στο γήπεδο μέσα ο ανιψιός σου... και ο ανιψιός σου... από άτομα τα οποία τώρα μιλάω για τον ανιψιό, ξέρεις. Ναι, μα κατάλαβα. Το κατάλαβα το παραπονό σου, κατάλαβα. Τώρα, και... επειδή έχει κάποια άνοδο, έχει ψυχολογία κλπ. Αυτά ας τα κρίνουν εκεί οι οποίοι γνωρίζονται από το άθλημα. Ξέρεις τι, τα λόγια πάντα είναι λόγια του αέρα. Αυτό που μένει, το ξέρεις πάρα πολύ καλά, είναι τα έργα. Και τα έργα γράφουν ιστορία. Τα λόγια αυτό, ποτέ δεν γράφουν αυτό ιστορία. Αυτό το πράγμα ήδη το δείχνει, μου φαίνεται. Ήδη να μου εναυγαίνουν τώρα προπονητέ και οι παλιοί ποδοσφαιριστέ και λοιπά. Τόσο καιρό δεν ήθελα να υπέβω. Όχι, εντάξει, έκανες έξω το παράπονο σου και καλά και έκανες. Όχι. Να το... Αν δεν ζητήσει συγγνώμη, διότι εγώ τα αυτά τα παιδιά, δηλαδή την οικογένεια, τα λέω τώρα όπως από αγανάκτηση, δεν έπρεπε να βγω βέβαια. Όχι, όχι. Αλλά είπα έκανες. Να τα πω να μου φύγει αυτό. Καλά έκανες, καλά έκανες, καλά έκανες. Είναι καλά κρίμα έκανες. Για το παιδάκι αυτό να το κρίνει έτσι. Ωραία. Γνωρίζει κιόλας, έκανε και πόσο ξέρεις που λέει. Λέανδρε, εσύ πάντως παίρνεις χαρά με τα γκολ που βάζει ο ανιψιός. Αυτό μα, έχει σημασία. Και χαρά, την άνοδό του. Εγώ βλέπεις ούτε καν επεμβαίνω. Ούτε καν και στον ΠΑΟΚ που ήταν ποτέ δεν πλησίασα προπονητή. Αλλά βλέπω ότι την κρίνω εγώ τώρα, ναι. Σαν ένας παλιός να πούμε και λοιπά. Εντάξει. Ότι έχει ταλέντο. Λέανδρε. Αλλά θέλω να του δώσω τώρα οπωσδήποτε, σε κρατάω. Όχι, πες το για να ολοκληρώσω. Όχι, θέλω να το πεις, διότι εσύ είσαι ο προϊστάμενος του, να μην ασχολείται με το παιδί αυτό. Είναι κρίμα να του απαντάει να πούμε. Και έχω πάρα πολλά να πω. Οποία... Έχει το παράπονο. Έχω, σε καταλαβαίνω. Παράπονο, είναι ανθρώπινο. Ναι, είναι ανθρώπινο. Ναι, ναι. Είναι ανθρώπινο. Ο κόσμο και θα δει την εξέλιξή του. Ευχαριστώ. Να σε καλά, Λέανδρε. Ναι, ευχαριστώ ναι, πάρα ναι, πολύ ναι, για την παρέμβαση. Και με συγχωρείς πάλι. Όχι, εδώ είμαστε όλοι μαζί με τους ακροατές. Μια οικογένεια. Και όταν είμαστε οικογένεια, τα μοιραζόμαστε όλα. Έτσι πρέπει. Να σε καλά, Λέανδρε. Θέλω να φύγει από αυτό το παράπονο. Καλά έκανε. Ούτε είναι και να σου πω μια γνώμη μου. Ναι. Είναι στυλ λάμπη κουρουκίδη. Είναι, όπως είπε, να πούμε αυτό, μυρίζει τον γκολ. Μάλιστα. Λοιπόν, να μην έχεις κανένα βάρος στην καρδιά, να μην έχεις. Λέανδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά. Να σε καλά. Γεια σου, Λέανδρε. Με υγεία πάντα. Ποιος κούγιας, ρε. Ρεμπούζο, τον έχεις φάει λάχανο. Γιατί. Μιλάμε τέτοιο δικηγόρο θα ήθελα. Γιατί δικηγόρο. Μιλάμε τώρα. Το χειρίστηκε ο Μπούζος, ο καλύτερος δικηγόρος. Γιατί, γιατί... Μόνο συγγνώμη που δεν ζήτησε το τέλος. Ποιος? Ο Λέανδρος. Ο Λέανδρος μια χαρά άνθρωπος είναι. Μεχταράς μεγάλο. Είχε παράπονο όμως. Είναι, είχε παράπονο, δεν ξέρω τι ήταν ανιψιός του, αλλά να μην βάλουμε τον κουρουκίδι ή με τον κουλούρ, γιατί θα πέσει μας... Θα μας κάψει ο Βεζούβιος, να πούμε. Ναι, εντάξει, μην τον ανεβάσουμε τον κουλούρι. Τον είπε για πλατυποδία. Ότι την έχει μια αρκουδιά, την έχει. Άλλο αρκουδιά και άλλο πλατυποδία. Μια αρκουδιά την έχει. Ότι καμπούρης είναι. Ότι πανηγυρίζει στα Γιάννενα. Πάρτο στον ΠΑΟΚ σέντερφορ του χρόνου στη θέση του Πρίγιοβιτς να ξαναπάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Του απαντάω εγώ του Λεάνδρου. Πάρτο στον ΠΑΟΚ. Είναι πρωτοσκόρο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τι είναι πρωτοσκόρο. Στο ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι πρωτοσκόρο. Κατά λάθο είναι. Όχι. Με τι είναι, με τον Ολυμπιακό, με την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ. Όχι. Με τον Ατρόμητο. Και μόνο αυτό λέει πολλά. Μόνο αυτό πρέπει να λέει. Για στον πάρει του χρόνου. Ευλόγησον, συγγνώμη κουλούρι για ό,τι είπα. Okay, Μπράβο παλικάρι μου για τη δουλειά που έχεις κάνει και αυτά την αποτελεσματικότητα που έχεις. Τίποτα άλλο. Εντάξει. Δεν φτάνει σε τόπο επίπεδο. Πολύ καλή δουλειά κάνει. Θα το δούμε. Ναι. Αλλά ότι θα τον βάλουμε με τον κουρουκίδι είναι ντροπή. Όχι. Όχι. Εντάξει. Να τον δηλαδή, πάρουμε. Δηλαδή, συγγνώμη. Εντάξει. Κουρουκίδι τώρα δεν το ξέρει. Ναι, τον έχει ακούσει. Μάθαμε και ούτε τον είδαμε κι εμείς. Σου λέω ένα παράδειγμα. Έχει τον Λεβαντόφσκι. Ναι. Πριν παικτάρα. Ναι. Και έχει και τον Μίλλερ. Ναι. Το Μίλλερ το βάζουν χαφ. Περίμενε. Το Μίλλερ το βάζουν εξτρέμ. Μισό λεπτό. Ναι. Σαφόρ. Ναι. Σαφόρ, δεν ρέπτηκα. Μορφασμό έκανε. Σαφόρ. Τον έχεις αυτή την αγριόφατσα, ρε παιδί. Ναι. Συγκρίνει το Λεβαντόφσκι με το Μίλλερ. Ερώτηση. Δηλαδή. Η ποιότητα που έχουν. Ποιο Μίλλερ, αυτό παίζει τα χαφ. Αυτό που το έχουν, ναι. Έχει παίξει φορ πολλές φορές. Συγκρίνεται. Ξέρεις τι θα συγκριθεί. Συγκρίνεται. Θα σου πω. Δεν απαντάς. Δεν με αφήνεις. Άμα παίξει ο Λεβαντόφσκι εξτρέμ και χαφ και ο Μίλλερ μπει στα φορ 10 μάτς και 10 μάτς μπει ο Μίλλερ στα χαφ και στα εξτρέμ και ο Λεβαντόφσκι φορ, τότε θα κρίνουμε. Γιατί τον ένα τον βάζει εσωτερικό χαφ σε 4-3-3 και εξτρέμ που είναι φορ. Το βάζει και μαρκάρει σαν χαφ και τρώει μπάγκερ τα γκολ. Θες ανάλυση τώρα εσύ. Όχι.
Η Μπάγκερν έχει άλλα προβλήματα. Τι έχει άλλα προβλήματα? Άλλα προβλήματα. Τι προβλήματα? Σαν χάφινγκ τα προβλήματά τη. Πού είναι τα προβλήματα? Θε να μιλήσουμε για Μπάγκερν. Δεν γουστάρω να μιλήσω για Μπάγκερν. Πρώτον, γέρασε ο τερματοφύλακα. Μετά τον τραυματισμό δεν επανήλθε. Ο Ριμπέρι γέρασε. Δεύτερον, ναι, ο δεν μπορεί να βασίζει σε Ριμπέρι, Ρομπέν, ναι, να περιμένει πότε θα ξετραυματιστεί ο Κολομβιανό. Όχι, ναι, τα χάφτου είναι το πρόβλημα. Όχι, ρε φίλε. Δεν βγάλαν από πίσω την επόμενη φουρνιά. Τα χάφτου είναι το πρόβλημα. Ναι, δεν διαφωνώ. Και τα εξτρέμ είναι πρόβλημα. Εντάξει, πήγανε, κάνουν τι να κάνουν, δεν γίνεται. Δηλαδή, έχει ένα Λεβαντόφσκι μόνο του, ο οποίο παλεύει στα θηρία. Δεν γίνεται. Εγώ αυτό με το Μίλλερ και το Λεβαντόφσκι το είπα γιατί ο ένα είναι ο Πρίγιοβιτ και ο άλλο είναι ο Κουλούρη. Αποτελεσματικό είναι δουλειά. Δουλεύει, μπράβο του. Εντάξει, μπορεί να μην έχει την τεχνική κατάρτιση του άλλου, αλλά τον γκολ που έβαλε στην ΑΕΚ, ρε φίλε, είναι πανέμορφο. Δεν έκανε κατά λάθος. Δεν είναι τον γκολ το οποίο έβαλε ο Κολτσίδα στον ΠΑΟΚ τότε. Ναι. Με τον Χούρογλου που έκανε κατά λάθος τρίπλα. Το ήθελε και το έκανε. Τίποτα. Εμένα η Πατουλίδου με είπε ο Κουλούρης δούλεψε πολύ στην. Ναι, ναι, δεν διαφωνώ. Αλλά η τρίπλα που κάνει, ναι, και ο τρόπος που σκοράρει δείχνει, ρε φίλε, ότι το έχει το παιδί. Κοιτάξτε, συγχαρητήρια. Είναι μεγάλη βελτίωση. Εντάξει. Ναι. Λέω, Ανδρή, τα λέμε. Πάμε παρακάτω. Πήρε κρύο έξω, βάλτε όλοι τα βέρμπουλ σας από τις δουλάπες σιγά-σιγά. Τα παλτά δηλαδή. Έξυπνο είναι, φίλε. Είναι τώρα το βέρμπουλ που θα το σηκώσουμε με το ζόρι. Δεν τον είδε στον εργοτέχνη. Τόδωρ, έχω ένα καλό γιατρό του Κωστή. Είναι για. Άμα θε να. Να σου φύγει η ποντιακή έτσι. Τέτοια, άμα θε να σου και σαν. Α, έχει εμβόλιο για το ποντιακό. Με εμβόλιο γίνεται. Ακόμα μετά με συνεδρίε το κάνω. Όχι, εμένα με βγάλανε το ποντιακό από μέσα μου, προσπάθησαν βέβαια. Ναι. Με. Πώς το λένε, με ορό. Με ορό. Σε πετέρανε εδώ είναι αυτό και λέει ναι, αντιποντιακό υγρό. Αντιποντιακό. Στο περνάει από μέσα. Πόση ώρα κράτησε αυτό? Μία ώρα. Μία ώρα. Σου περνάει αντιποντιακό υγρό. Ακριβώ. Όχι, με το ΙΚΑ. Με το ΙΚΑ. Με το ΙΚΑ, βέβαια. Το ΕΦΚΑ. ΕΦΚΑ, παλιό το ΙΚΑ. ΖΥΦΚΑ, ΕΦΚΑ, πώς το λένε. ΖΥΦΚΑ. Ναι, ούτε ότι με πιέζει. ΕΦΚΑ, ΖΥΦΚΑ. Δεν τι λένε. Λέγε, άλλο, λέγε, παρακάτω. Δεν έχει άλλο. Αυτά πρέπει να ακούγονται όλα. Όλα. Το ραδιόφωνο δεν είναι. Εμείς δεν κρυβόμαστε. Μόνο διάστατο. Το ραδιόφωνο δεν είναι δεξιό-αριστερό. Δεν είναι ΠΑΟΚ, δεν είναι Άρης, δεν είναι Ερακλής, δεν είναι Ολυμπιακός. Από όλα και ο Μπαξας. Εντάξει, πρέπει από όλα και η κοινωνία και τα κόμματα και οι μουσουλμάνοι. Οι χριστιανοί όλοι πρέπει να περνάνε από το ραδιόφωνο, ναι, σαν άνθρωποι της κοινωνίας. Και πρέπει να προσπαθούμε. Άμα να πάμε παραταξιακά, ΠΑΟΚ, Άρης, Ολυμπιακός, ξέρω δεξιά, αυτό και τα λοιπά, το χάσαμε το έργο. Λέω εγώ, να προσπαθούμε ναι, να έχουμε όλες τις απόψεις. Έτσι. Εντάξει. Αυτό ακριβώς. Το τι πιστεύει ο καθένας. Τώρα αν εγώ είμαι δεξιός, ο Κωστής είναι αριστερός, ο άλλος ναι, είναι κεντρός, είναι κάτι άλλο. Δεν πρέπει να ζήσουμε όλοι μαζί σε μια κοινωνία. Εννοείται. Δεν μας χωράει όλους. Το δράμα ξέρεις ποιο είναι. Ποιο είναι το δράμα? Το οποίο συνεχίζεται. Στο είχα πει πριν από 10 χρόνια. Ναι. Γελούσες. Ναι. Ήμασταν τότε πάνω. Ναι. Όταν είχαν ξεκινήσει τα πρώτα προβλήματα με τους φορτηγατζίδες. Ναι. Λέγανε, πάλι οι φορτηγατζίδες δεν κοιμούνται καν. Τους έλεγα, το έργο το βλέπετε που έρχεται. Χρησιμοποιούν το Διέρη και Βασίλευε. Μετά ήρθαν οι ταξιτζίδες. Μετά, όταν άρχισε η κρίση να κουμπάει όλα τα κοινωνικά στρώματα, όλες τις επαγγελματικές ενασχολήσεις και όλους τους ανθρώπους, τότε συνειδητοποίησαν πολύ ότι είμαστε όλοι εναντίον συγκεκριμένων συμφερόντων. Λοιπόν, πρέπει να συνυπάρξουμε και πρέπει να προχωρήσουμε κάποια στιγμή. Πόσο ωραία κομμουνιστικά μιλάς. Πόσο ωραία κομμουνιστικά μιλάς. Λάθος κάνεις. Μόλις φάσεις τη φραζόλα και εσύ θα το βουλώσεις, να πούμε. Λάθος κάνεις. Ναι, έτσι γίνεται πάντα. Δεν είμαι κομμουνιστής. Όχι, άλλο λέω. Δεν με εκφράζει ο κομμουνισμός. Εντάξει, τι σε εκφράζει? Με εκφράζει μια δίκαιη κοινωνία η οποία δεν μπορεί να υπάρχει. Τι? Οπότε είμαι. Ο χριστιανισμός. Είσαι χριστιανός. Ο γιατρός μου έχει δίκιο. Πάσχω από τον κιχωτισμό. Ο δοκιχωτισμός σημαίνει ότι δεν ικανοποιείσαι με καμιά γυναίκα. Όχι, όχι, όχι. Δοκιχωτισμός σημαίνει αυτό το πράγμα. Ψάξε. Εκτός αν είσαι πολυγαμικός, έχεις τεστοστερόνη 1000 σαν το ζαγοράκι και θες να τρυπήσεις τους τοίχους. Ξέρω εγώ, έκανε σεξ με την αυτή σου. Καταρχήν, αν δεν κάνεις. Αν έκανα θα λεγότανε. Ναι, αν δεν κάνεις. Αν δεν κάνεις σεξ με την ψυχολόγο σου, δεν μπορεί να γίνει καλή ψυχοθεραπεία. Στο λέω εγώ. Ή ο ψυχολόγος ο άντρας πρέπει οπωσδήποτε να κάνει σεξ με την αυτήν. Δεν υπάρχει. Εντάξει, αν εάν δεν περάσετε από σεξουαλική επαφή, δεν γίνεται ψυχολόγος. Εγώ λέω ότι. Ναι, τελείωσε. Αυτή η οποία. Πάει, τελείωσε. Είναι καλή η ψυχολόγος. Στον εργασιακό. Πολύ καλή. Πάρα πολύ. Πόσο χρονό είναι? 55. 55. Εγριά είναι. Άρα δεν. Βρε καλή είναι, σου λέει. Καλή είναι. Καλή. Άρα κάτι έχει κάνει. Ωραία. Παρακάτω. Τη γνώριζε και η σύζυγό μου. Μπορεί. Γιατί όταν πα στην Αδρία πας και τη σύζυγό σου μαζί. Δεν έχω πρόβλημα. Τι ακούει που βογκάτε εκεί. Δεν έχω κρυφάρι. Έλα ρε, τελείω. Να σου πω κάτι. Πάνε τώρα. Αν πω σα. Βράζει τώρα. Αν πω με την ψυχολόγο, αν δεν κάνει σεξ, δεν γίνεται καλή ψυχοθεραπεία. Το καταλαβαίνετε. Δεν είσαι ψυχολόγο. Όχι, του Κουλιανού.
Μια... Α, δεν πήγα εγώ. Έφερα φίλου μου. Πήγανε φίλου. Ναι. Δεν θέλω τώρα να μιλήσω γιατί ειλικρινά με τρελαίνει. Ναι. Λοιπόν, άκου να δει. Αν κάνει σεξ και σ' αρέσει, το πιο πιθανό μετά αντί για συνεδρίε να κάνετε σεξ. Οπότε... Κατά 90% οι ασθενείς ερωτεύονται τον γιατρό ή ο γιατρός τους ασθενείς στο θέμα του ψυχολόγου. Ωραία, μπορεί να είναι πλατωνικός ο έρωτας και να τελειώνει και. Έλα ρε κόκκινε, πλατωνικό έρωτα κάνουν αυτοί που έχουν προστάτη. Έλα, τελείωνε, πλατωνικό έρωτα. Ο προστάτης όπως σου είπε ο ορολόγος και ο δικός σου ορολόγος και όλοι οι ορολόγοι είναι κάτι το οποίο ξαπερνιέται πλέον, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Εντάξει, αχαλήνε το σεξ με τον προστάτη βγαλμένο. Έλα, τελείωνε, πάμε. Κόκκινε ή άμπαλος είσαι ή αβάντος. Στον πάγκο μου και στις άμυνες απέναντι να δω τον Γκλούρι τι θα κάνει. Τώρα σε ανοιχτούς χώρους και συγκόντρα όπως τον κόλμα την ΑΕΚ που λες καλά είναι. Δεν έκανε μόνο τέτοιο γκολ, φίλε. Λάθος κάνεις. Ούτε αβανταδόρος είμαι, ούτε τίποτα. Εγώ πειράζω τον διπλανό μου που τον έβγαλε πλατιπόδι όπως είπε και ο Λέμπερ. Αρκούδα ρε, τον φωνάζαν, αρκούδα. Λοιπόν, αρκούδα τον φωνάζαν. Γιατί πραγματικά αυτό το πράγμα, ειλικρινά το χάρισμα το οποίο έχει δεν υπάρχει. Δηλαδή λέει κάτι καλό για κάποιον, τραυματίζεται. Λέει κάτι κακό για κάποιον, γίνεται ο Ρονάλντο ή Μέση. Τι να πω από εκεί πέρα. Αν δεν μπορεί να το καταλάβει, μπορεί να μου λες και αβάντα και άμπαλο και ό,τι θέλει. Καλά κάνει και με λες. Λοιπόν. Το ποδόσφαιρο είναι τόσο όμορφο. Αυτή είναι η γοητεία. Σε δικαιώνει και να τρέχει κόμπα και ανατρεπτικό. Είναι τόσο έτσι. Όμορφο. Συμφωνούμε. Έτσι. Α, τώρα να σου πω κάτι. Ειλικρινά, βέβαια, μιλούσαμε φίλου του Ιρακλή και μου λένε ο Θεό να τον έχει καιρό που λέει δεν πρόκειται να ανέβουμε ποτέ. Ένα λεπτό. Που έχει βγάλει άχρηστο Ελευθερόπουλο. Το θέμα με τον Κουλούρη και τον Πρίγιοβιτς αναδεικνύει ένα άλλο γεγονός, φίλε. Γεράνε τα παιδιά όλα. Το ότι ο Κουλούρης με τον Ατρόμητο έχει κάνει πιο πολλά γκολ από τον Πρίγιοβιτς σημαίνει ότι πόσο καλύτερα. Κάνει καλά, κάνετε πόσο κάνουν καλύτερα, καλά τα χαφ του ΠΑΟΚ. Πόσο καλύτερα λειτουργούν τα χαφ του Ατρομήτου. Ο Άμπαλος έκανε τέτοια παρατήρηση. Πώς καλά, καλά. Σε μαθαίνω, μαθαίνεις. Από σένα. Έτσι. Δεν μου λες πόσο με χρεώνει τώρα για να ξέρω. Κοίτα, κανονικά 15. Όταν θα έρθει ο λογαριασμό, τι 15. 10 μαύρα. Τα φροντιστήρια μαύρα είναι. Το φροντιστήριο έχει ζήσει για 10 ευρώ που λέει. 10 την ώρα, εντάξει, καλά είναι. Τόσο παίρνουν. Τόσο παίρνουν. Παλιά πέραν 30-25. Τώρα 10-12 ευρώ και πολύ είναι. Τα φροντιστήρια. 10 ευρώ και πολύ. Μαύρα όμως. Γιατί πριν τι ήταν, άσπρα. Πάλι μαύρα ήταν. Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Έτσι. Για αυτά τα οποία συμβαίνουν και τα πραγματικά αξίζει τον κόπο να γελάς. Λέω ότι πριν πάμε σε διάλειμμα, αυτό το οποίο με απασχολεί είναι το εξής. Γίνεται μια βλακεία στον Ηρακλή και βγαίνω εγώ αφελός τώρα και προσπαθώ να δικαιολογήσω τα δικαιολόγητα. Κακός. Γραφείο τύπου είσαι. Εκτίθεμαι. Βέβαια. Το ίδιο λέω και στους συναδέλφους του Ολυμπιακού. Ναι. Μην εκτίθεστε. Γίνανε επεισόδια, οκ, okay, τιμωρήθηκε με 60.000 ευρώ. Μην πάτε να βγει. Δεν εκτίθονται, Γρηγόρη μου, δεν είναι ελεύθεροι άνθρωποι. Ο ρεπόρτερ, ο φίλαθλος του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, ο οποίος πάει και ταγμένος με δεν είναι ελεύθερο πνεύμα. Αυτό εγώ τους λέω. Εγώ λέω, δεν τους κατηγορώ. Ναι. Λέω, καλό είναι. Ξέρεις τι χαίρομαι τον Ζαΐρη και τους δικούς μας εδώ, ιδιαίτερα τον Ζαΐρη. Είναι ελεύθερο πνεύμα. Όλοι. Ναι, μεν, ναι, αλλά και εκείνο και εκείνο. Όλοι. Και τα παιδιά και ο Πετροτός και οι υπόλοιποι. Δεν θέλω να διαχωρίσω κάποιο παιδί. Εντάξει. Και εγώ δεν θέλω, αλλά τι το Ζαΐρη, έτσι το τσιμπάω τα μάγουλα και έχουμε ιδιαίτερη σχέση. Δεν σου κάνω μπάτσο καμιά ώρα. Ναι, δεν σου κάνω χαστούκι. Τι αρκούδα, μα σου δώσει κανένα μπάτσο, θα μην με μισώ. Λοιπόν, υπενθυμίζω. Στην Εσκιάδη Παροδίμων στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκη Αθηνών μπορείτε να βρείτε είτε Σκόντα είτε Kia είτε Hyundai με δώρο τα τέλη κυκλοφορίας για 3 χρόνια και εκτός των υπολείπων κάθε μέρα όλο τον Νοέμβριο έχουμε Black Friday. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορείτε και έχετε την ευκαιρία να αποκτήσετε αυτοκίνητο σε τιμή η οποία δεν υπάρχει πραγματικά. Περισσότερα πηγαίνοντας μια βόλτα στην έκθεση που υπάρχει στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών ή τηλεφωνώντας τώρα για να μάθετε πώς θα πάτε στο 2310-596-596. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε αμέσως μετά με τις δικές σας γραμμές. Βαράτε παλικάρια στα 390 για την Γαλοπούλα. Ούριαξαν οι Γαλοπούλες και βαράτε και τα 390 και γραμμές. Εντάξει, πέρα από αυτό εδώ, το 2310 για τα 390 είναι δικό σας για να πείτε για την τιμωρία του Ολυμπιακού. Ποια τιμωρία λόγω. Το μπουρμπουάρ που του ζητήσαμε. Εντάξει, για τη σκασιά που έγινε, πώς το βλέπετε, πώς το εισπράτετε, τα όσα λένε οι υπόλοιποι. Λοιπόν, ενώ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας με ένα τηλεφώνημα στο 18133, αρκεί να έχετε μπροστά σας την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου για να σας κάνουν την οριστική διαγραφή σε ένα λεπτό. Ενώ στο www.listoparto.gr υπάρχουν ανταλλακτικά τα οποία σίγουρα να κάνει για το δικό σου αυτοκίνητο και όλες οι μηχανές αυτοκινήτων είναι με 150 ευρώ. Πριν πάμε στον κόσμο να πω ότι
Όταν πεινάς, πας στα μπαμπάτσικα και επειδή εγώ πεινάω πολύ σήμερα, λέω κατά τις 7 να σκάζω μια βόλτα στην Αγίων Πάντων 28. Σάκη, ετοίμαζέ μου. Θέλω 10 σουβλάκια χοιρινά, 8 με κοτόπουλο, 4 παντσέτες, 3 λουκάνικα και επειδή δεν πολύ πεινάω, κάνω μια σίζας και 2 χαμπουρκεράκια να τα πάρω μετά για το δρόμο. Εντάξει, 7 η ώρα θα είμαι εκεί, θα έρθω να τα φάω εκεί, τα χαμπουρκεράκια τα θέλω για μετά, για να μην πεινάσω τα βλέπω εθνικές. Λοιπόν, τηλέφωνο για παραγγελίες και ό,τι άλλο θέλετε, εκεί όπου παίρνεις 2 μπαμπάτσικα σάντουις με 5 ευρώ, παιδιά, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Μιλάμε τρως και σκάς, για το μέγεθος μετράει, 23-10-51-00-45. Πάμε κόσμο. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι έγινε. Εντάξει, χτίζει η Άγια Σοφιά, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, κάνα τραγούδι θα γράψει. Κύριε Δημήτρη Μελισανίδη. Oh. Αφού αποδείξατε πόσο μεγάλος είστε, αφού καταφέρατε να ενώσετε το Σαββίδι με το Μαρινάκι, ήρθε η ώρα να αποδείξεις και πόσο τεράστιος είσαι, γιατί πρέπει να αντιδράσεις. Εάν δεν αντιδράσεις, σημαίνει ότι είσαι διεκδίκηση του πρωταθλήματος, αποδέχεσαι την διαφορά, οπότε όλοι εμείς πρέπει να βγαίνουμε στα ραδιόφωνα και να συζητάμε για οτιδήποτε άλλο, εκτός από το εάν η ΑΕΚ θα διεκδικεί το πρωτάθλημα της Super League. Οι παρατηρητές αγώνων, όταν τελειώνει ένα παιχνίδι, θα ήταν πρέπον και σωστό και δίκαιο να καταγράφουν σωστά όλα τα γεγονότα, αλλά και η ελληνική αστυνομία. Δεν μπορεί, κύριε αστυνομικέ, να είδες όλα αυτά που γίνανε στο ΆΚΑ και πολύ σωστά τα κατέγραψε και να μην έχεις γράψει αυτά που είδες στο γήπεδο του Ηρακλείου ή στο γήπεδο της Σούπας που εμείς ένα διευθυντή τον έχουμε, ρε, πήγα τα μας το φάτε. Εμείς δεν τον έχουμε αυτό που κατάμε στο απόρμα. Θα μας πλήγατε τον διευθυντή μας. Γιατί δεν καταγράφηκαν όλα αυτά για να καλεστούν όλες οι ομάδες με το ίδιο άρθρο και να δικαστούν, παρακαλώ πολύ. Μ' άρεσε το μας. Στο μας έπεσε. Πάμε. Καλησπέρα, Λεβέντη μου, για το χαρακτηρισμό του Τσουκαλάσου να το κούμπω. Άκουσες κάτι? Εγώ πιστεύω ότι το είπε καθαρά για οπαδικούς λόγους και εγώ έτσι πιστεύω, φίλε. Τώρα, αν... συγγνώμη, βρίζετε αυτό το λέσι τον Τσουκαλά. Γιατί τον βρίζετε? Όχι, και ένα εγώ... λεπτό! Και εγώ πιστεύω το είπε για οπαδικούς. Ένα λεπτό! Εσείς ρε, ρατσιστό, φασιστόμουτρα, που άμα βρείτε φτωχό, φτωχό, αλλοδαπό, του αλλάζετε τα πετρέλαια, όλοι, κομμουνιστές και δεξιοί και αριστεροί, αλλά άμα δεν κάνω πλούσιο επιχειρηματία με λεφτά, είναι καλός. Τρανό παράδειγμα, χωρίς να είναι αλλοδαπός αλλά Έλληνας, Ηρακλειδής. Ηρακλειδής, τη στήνου Καραούλη έξω από το Καφτατζόγλιο να βρουν κανένα παοξί, αλλά όταν ο άλλος με το night club τους πήρε τα εισιτήρια διαρκείας, τα δεχτήκανε. Καταλάβατε τι σημαίνει ρατσισμός στο φτωχό. Πάμε παρακάτω. Δεν σου το λέω αυτό. Δεν θέλω να δω τίποτα. Έξω το σπίτι του Καστοριανού. Μην εκφέρεσαι. Πάμε παρακάτω. Ναι. Πάμε, ναι. Καλησπέρα σας, κύριε. Γρηγόρη. Έλα, φίλε μου. Με την παραγγελία ξέχασα τις τηγανιτές πατάτες και μία light, γιατί η άλλη παχαίνει. Δεν τρώω πατάτες, φίλε. Είμαι βεντετέρια, μία... τρώω μόνο κρέας. Πάρε μία Coca-Cola light, γιατί η άλλη παχαίνει. Και δεν πίνει Coca-Cola. Και δεν πίνω αναψυκτικά. Πέψη. Πω, τι θα γίνει. Τέλος πάντων. Πέψη, δίνω τα μπαμπάτσικα, αυτό λέω. Ο χορηγός μας, δίνει πέψη. Πέψη, και θα πιω μπύρες. Ωραία. Με το ίντερνετ που λέτε, αυτό που λέω, πιστεύω περισσότερος κόσμος σας ακούει από εκεί και άμα στα αυτοκίνητα σε λίγα χρόνια μπει το ίντερνετ, δεν θα ακούει κανείς ραδιόφωνο. Έχει μπει ήδη, ρε φίλε. Ναι, απλά είναι άπρα, άκου να σου πω. Εγώ έχω του 7 μοντέλο. Άκου να σου πω. Εγώ απορώ με κάτι. Επειδή είναι και δαπανηρό, πολύ δαπανηρό για τους σταθμούς, απορώ γιατί υπάρχουν ακόμα κεραίες. Επειδή υπάρχουν τα αυτοκίνητα τα παλιά ακόμα. Δεν είναι αυτό, είναι άλλη. Άμα γιατί έτσι, ρε, πίστεψε με το κόστος του ηλεκτρικού στην κεραία, είναι από τα βασικότερα και μεγαλύτερα. Συγγνώμη, τώρα τα κανάλια που πληρώνουν DJR, κακώς δεν πληρώνουν. Άλλο η DJR, μην μπερδεύεσαι. Καλά, άλλο η DJR. Βλέπετε τηλεόραση. Άλλο το αναλλαγικό σήμα. Αναλλαγικό. Αναλογικός, άλλο το αναλλαγικό και άλλο το ψηφιακό. Μάλιστα. Μην μπερδεύεσαι. Η τηλεόραση θα εξαφανιστεί. Όχι, δεν θα εξαφανιστεί, φίλε.
Θα πέσει πάρα πολύ, ήδη έχει πέσει. Απλά το ραδιόφωνο να γνωρίζεις. Γιατί δεν είναι ποιοτική. Να γνωρίζεις κάτι, το ραδιόφωνο είναι πρώτο στην... Το ραδιόφωνο είναι πρώτο στην Ελλάδα, το Μετρόπολης μόνο. Το ραδιόφωνο είναι πρώτο στην Ελλάδα, είναι αρκετά δυνατό στην Ευρώπη, είναι πέμπτο στην σειρά στην Αμερική. Δεν συγκρίνω τηλεόραση με ραδιόφωνο. Συγκρίνω τηλεόραση. Φίλε, πάμε στα θέματα τώρα. Μα κάνει κεφάλι το ραδιόφωνο και τηλεόραση. Τελείωνε, πε να τα πει. Μα κάνει κεφάλι τώρα το ραδιόφωνο και τηλεόραση. Λέγε. Για το δικαστήριο, κατά την άποψή μου. Το δικαστήριο, άμπραβο, πάμε. Η δικαιοσύνη δεν έχει λογική. Μπορεί να σου βρει ο δικηγόρο ένα παραθυράκι και ο άλλο να φάει να σκοτώσει. Οι νόμοι βγαίνουν για του φτωχού και τα παράθυρα για του δυνατού. Αυτό ακριβώ. Αυτό μα το έχει πει ο Λικουρέζο και ο Κούγια. Καληνύχτα. Να σε γερό, ποια δικαιοσύνη τώρα. Φαίνεται ότι είσαι άνθρωπο με υψηλέ διασυνδέσει. Όχι, ρε κόκκινε, κοροϊδεύεται η δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη. Όποιο έχει. Όποιο έχει. Είσαι άνθρωπο. Ρε κάλεσε, άγγονε. Σταμάτα, ρε μην πειδά κουβέντα. Τρανού. Τι κρύο που είσαι. Πάμε επόμενη γραμμή. Αρέσει. Τι κρυάδε είναι. Όταν δεν σ' αρέσει. Κρυάδε. Λέγε φίλε. Πάλε παλτό, βάλε. Κρυάδε. Να βέρνουμε να ζεσταθεί. Ναι, άντε, κλεμμένο κι αυτό. Ναι. Λέγε ρε φίλε, ναι. Έλα. Έλα. Εγώ είμαι. Ναι, εσύ είσαι, ναι. Πρώτη φορά παίρνω. Άμα σε κατάλαβα εγώ ότι είσαι καινούριο. Παίρνω από τη Γερμανία. Ναι. Έτσι σας ακούω κάθε μέρα. Ναι. Σχεδόν. Και είπα... Να πάρεις για να καταλάβει το ζώο δίπλα μου ότι ακούει πάρα πολύ κόσμο. Μη σέρνεις το άρε διαδίκτυο. Θα μας γυρίσουν τη Βερόνα. Σέρνεις το άρε. Μη το σέρνεις το άρε. Κοίτα, στη Γερμανία ξέρω πολλά παιδιά στην ηλικία μου. Εγώ είμαι φοιτητής. Τι σπουδάζεις. Σπουδάζω πληροφοριακά συστήματα. Ναι. Συγγνώμη, αυτό ξέρει από φοιτητές, δηλαδή σε ρωτάει κιόλας. Λέγε ρε παρακάτω. Μην το σέρνεις το άρκετο, λέγε παρακάτω. Ό,τι θέλει. Γενικά θα το ακούμε πολύ εδώ, στη Γερμανία. Και απλά πήρα να πω καλησπέρα. Αργά το πάει το έργο. Πρώτη φορά μιλάει. Μίλα παλικάρι μου όπως θες. Κλασικό Δραπτόπουλο, δεν αλλά... Τι κλασικό ρε φίλε. Επειδή αυτός είναι... Έτοιμο να πεθάνει, βλέπει ένα πιτσιρικά 19 χρονών, ο οποίος κολλάει με μια γκόμενα και πάει και λέει, τι λες ρε, βάλτε κάτω. Κάτσε ρε φίλε, μέχρι να το μάθει το έργο, πρέπει να φάει τα μπούτα του, να μάθει να μιλάει. Τι κατευθείαν, άντε μπουρ στον πατσά, κάτσε. Εάν αυτό στα 19 αυτό βγήκε πρώτη φορά στο ραδιόφωνο. Ναι. Αυτό να το δώσει ένα πληκτρολόγιο, ναι. Θα σου αλλάξει τα φώτα. Εγώ δεν ξέρω. Και εσύ τι λες. Ναι, του τι λέω. Έτσι δεν είναι φίλε. Έτσι είναι. Ναι, εντάξει. Πού να ξέρει το ζώο, πώς θα λένε. Αλέξανδρο. Και τι ομάδα είσαι. ΠΑΟΚ θα είναι. Καμία, δεν ασχολούμαι τόσο πολύ με το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είσαι η καλύτερη, είσαι δεύτερης γενιάς Έλληνας στη Γερμανία. Όχι, είμαι από Θεσσαλονίκη στη Γερμανία. Από Θεσσαλονίκη στη Γερμανία. Να είσαι καλά Αλέξανδρε. Έγινε. Γεια σου, Αλέκο, να είσαι καλά. Σε κολλάω εγώ τώρα επίτηδες. Το κολλάς, αλλά να σου πω κάτι. Είναι λάθος το κάνεις. Παίρνει πρώτη φορά και το διώχνεις. Με τον τρόπο στο διώχνεις. Και να το χρειαστείς μια μέρα αυτό, παιδί. Ειδικά τα παιδιά που είναι πληροφορικοί και... Τι να κάνω, θα με κάνω στα 70 μου σύστημα για να βγάλω λεφτά στα 71 μου. Ένα ρικό και αυτό που θέλω τον τρόπο να την παίρνω στη ψυχολόγο μου. Ο 6-3, τον πιστεύει κιόλας. Δηλαδή έχω ένα μαλάκα δίπλα μου και κυκλοφορούν. Μη. Τι βγαίνει και καρύζει αυτός ο Καστοριανός, λέει. Εξίσημε, αλλά ο άνθρωπος είναι εφελός. Τι πασοκική έπαρση είναι αυτή. Εσύ τι είσαι, ρε φίλε. 2,77 βρίζει τον άλλο. Αυτός είπε ότι είναι πασόκ, δεν είχε ίδιον όφελος και το λέει ότι είναι πασόκ ακόμα. Άρα είναι βλάξ. Εσύ τι είσαι. Βλάξ. Εσύ τι είσαι. Μη χτυπά. Ορίστε. Αντιροδιοφωνικά πράγματα. Αν μα βάλει τα ραδιόφωνο στα γεράματα. Έλα, βλάκα, ναι. Μπράβο, Γρηγόρη. Μπράβο. Ναι. Κοκκινέ. Έλα. Ο δικηγόρος. Το παλωδί, ενίγμα δαρεμόρτη. Λέγε ρε χασοδική. Ένιγμα πρώτο. Τι κάνει γλου 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 και δεν είναι η γαλοπούλα της Μετρόπολης. Δεν ξέρει. Τι κάνει γλου 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 δεν ξέρει, και απαντάει. Δεν είναι η γαλοπούλα της Μετρόπολης. Δεν ξέρει, απαντάει. Δεν ξέρει. Λοιπόν. Ο Ραπτόπουλος όταν μπαίνει ο Τρέγετ μέσα στη μαρμίτα στο μαχαζί να πούμε να το μιλήσει. Πάμε παρακάτω. Πάει το πρώτο. Καλό. Ένιγμα δεύτερο. Τι κάνει γλου 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 και γκρινιάζει 12-2 ότι Ολυμπιακό στα παρασκήνια κτλ. 12-2 ο Μπούζος. 12-2. Η γαλομπούζα.
Είσαι χασοδίκης όνομα. Άκουρε η γαλομπούζα. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Νίκος Τηλεβέργη. Όχι ρε φίλε, δεν ακούνε από το ίδερ. Μην προσπαθείτε να τον πείσετε τώρα τι ακούει ο κόσμος. Νίκος Τηλεβέργη. Λοιπόν, τρία πραγματάκια στα γρήγορα. Μ' ακούτε? Βεβαίως. Ωραία. Τι κοινό έχουν οι Αργιανοί με τους αεκτήδες μαζί? Οι Αργιανοί φοράνε και τον νόμαδρο. Ασχολούνται και οι δύο με τον ΠΑΟΚ. Δεύτερον, δεν γουστάρω να τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός. Θέλω να πάρει και η ΑΕΚ τους μείνους τρεις πίσω. Για να πάρω το πρωτάθλημα με μείον δύο. Θα τους τρελάω τελείως. Εσύ είσαι ΠΑΟΚ. Βέβαια. Δηλαδή, δεν γουστάρω τιμωρίες. Βλέπεις τον ΠΑΟΚ ο οποίος κεντάει. Περίμενε. Μα, ωραία τα λες. Αλλά βλέπεις ότι ο ΠΑΟΚ κεντάει με στο γήπεδο, ζωγραφίζει, παίζει κατά τη γνώμη μου. Τι προηγούμενες φορές που πήρα τηλέφωνο ότι δεν μου αρέσει έτσι πως παίζει. Χειρότερα δεν μπορούμε να πάμε. Κάποτε θα στρώσουμε. Συμφωνείς? Αυτό πίστευα, αλλά περνάει και ο Νοέμβριος και δεν βλέπω να στρώνει. Και η μανησική... πάνω, αλλά αυτό που θέλω εγώ προσωπικά είναι να τους πάρω το πρωτάθλημα χωρίς να τιμωρηθεί κανένας. Με μείον δύο εγώ να πάρω πρωτάθλημα. Ωραία μιλάς. Ωραία μιλάς. Ο Ασαριφάρ. Έφυγε από τον Ολυμπιακό, πιστεύω, γιατί ήταν Ιρανός από ό,τι θυμάμαι. Και μαζί με τον Νάτκο δεν μπορούσαν να συνεπάρξουν. Δεν υπήρχε περίπτωση. Όχι, ρε φίλε. Αυτό πιστεύω. Όχι, όχι, δεν υπάρχουν. Αυτά, ειδικά σε ομάδες αυτού του ελληνικού δεν υπάρχουν. Ο Νάτκο από πού είναι? Ισραήλ. Ισραήλ. Δεν υπάρχουν αυτά, φίλε. Δεν υπάρχουν. Ρε φίλε. Πιστεύω, βασικά. Εδώ σηκώνουν μακεδονικές σημαίες και πάνε στα Σκόπια και. Ρε φίλε. Και κάνουν εταιρείες τώρα. Άστο, ρε, δεν μας τρελάνεις τώρα. Είναι τόσα πολλά τα λεφτά που δεν ασχολούνται. 400 χρόνια σκλαβιά. Ρε Αντώνη. Και κάνουν εταιρείες στην Τουρκία. Θέλεις μήνυμα αν ο ψυχολόγος μας είναι άντρας, ο Αραπτόπουλος είναι bisexual, δεν έχει πρόβλημα. Παρακάτω. Ναι. Έμαθε τα σεξουαλικά ο Κόκκινος και γιατί πήρε φροντιστήριο από το Άγιον Όρος. Ναι. Να έχεις υπόψη σου. Μάλιστα. Ναι. Έλα φίλε. Έλα ραπ. Έλα φίλε. Εγώ είμαι. Μάλιστα ναι. Εσείς. Ολυμπιακός από Πτολεμαϊδα θέλει να ξαναπάρει. Θυμάμαι. Δύο κακά λοιπόν. Και Ολυμπιακός και από την Πτολεμαϊδα. Λοιπόν άκου. Έχω στο κέντρο Γιγέρμε, Καμαρά, Νάτχο και Φορτούνη. Ναι. Και θα με πάρει το πρωτάθλημα ο Κάνιας. Ο Σάκοφ και ο Βέρμπλουμ. Όχι. Πώς το εξηγείς? Όχι. Δεν θα στο πάρει το πρωτάθλημα ο Κάνιας και ο Βέρμπλουμ. Θα στο πάρει ο Πρίγιοβιτς, ο Μάντος, ο Βιερίνια και ο Βαρέλα. Με τον Πασχαλάκη μαζί. Συμφωνώ. Έχουν την καλύτερη άμυνα και τον καλύτερο φορ. Αυτοί θα στο πάρουνε. Γιατί έναντι εσού που όντως τα χάψουνε πολύ καλύτερα από τον ΠΑΟΚ έχει μια μεγάλη διαφορά. Στις μεγάλες περιοχές έμπροσθεν και όπισθεν στερείσαι ποιότητας πολύ μεγάλης. Δηλαδή, μέσα στις μεγάλες περιοχές, τα στόπερ, ο τερματοφύλακας και ο φορ... Δεν αυτό κανείς είναι που τσιρίζει. Γιατί πηδάς κουβέντα, ρε κόκκινε. Τα στόπερ, ο τερματοφύλακας και ο φορ θα πάρουν το πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα δεν θα το πάρουν οι χαφ. Θα το παίρνανε οι χαφ... Θα το παίρνανε οι χαφ αν είχαμε στις μεγάλες περιοχές μια ισονομία, μια ισοπαλία, μια ισοδυναμία. Εκεί όντως οι χαφ θα κάναν τη διαφορά. Χαίρετε. Μη βιχάζετε κόκκινο. Σας ακούω τα τελευταία 5 χρόνια λοιπόν. Είστε διασκεδαστικοί εδώ που είμαι 7 με 9 το πρωί. Θανάση Τσιβελεκίδη, Summerville, South Carolina, USA. Αποδοξά από το δράμα. Πού να ξέρεις αγγλικά εσύ, ρε Βλάκο. Ναι. Από την Τρούμπα. Ναι. Μάλιστα. Ο Νάτχο είναι Ισραηλίτης μουσουλμάνος, δεν είναι Εβραίος. Ναι. Ναι. Φρέ, άμα έχω εγώ εργοδότη που μας ταχώνει, δεν πάνε και από την Ζιμπάμπουε να πούμε. Αυτός. Ναι. Και τον γκέι κάνει. Άμα το βάλετε Βασίλισσα του Gay Pride, έτοιμος. Άμα το ακουμπάνε. Και εσένα που σου δώσαν δύο εισιτήρια διαρκείας στον Ηράκλειο, του έκανε Σαββάτα πριν 2-3 χρόνια. Και ένα πάρκι. Εμένα μου δώσανε. Έλα, ρε, τελείωνε που θα μας πεις τώρα εμάς. Εμένα μου δώσανε. Καγκιό είναι αυτό. Πάρα αυτή τη βλακία που είπες πίσω. Πάμε παρακάτω. Πριν σε πετάξω από το παράθυρο. Εμένα μου χαρίσανε. Τι, τα πλήρωσε. Εμένα μου χαρίσανε. Πλήρωσε. Δεν τρέπεσαι. Τα πλήρωσε. Και το πάρκινγκ πλήρωσε. Δεν τρέπεσαι. Όχι, δάση στον αέρα. Το VIP παίρνει και πάρκινγκ. Τι VIP. Το VIP παίρνει και πώς έκανε το VIP. Φέτος. Ρώτα. Γιατί πήρες, πήρες, δεν πήρες. Ρώτα. Πόσο ρώτα, κάνει. Ρώτα και τον άλλο το φίλο σου. Πόσο κάνει. Πέρσι πόσο έκανε. Ρώτα. Αφού το πλήρωσες. Ρώτα. Πόσο κάνει. Ρώτα ρε φίλε. Εσύ πες ότι δεν παίρνουν. Άμα δεν πεις την τιμή. Εσύ πες ότι δεν ξέρει την τιμή. Εσύ πες ότι δεν παίρνουν. Εγώ λέω πέρυσι αλλά ποια είναι η τιμή. Πες ότι δεν παίρνω. Ακούγεσαι. Δεν ακούγομαι. Πες ότι δεν παίρνω. Σε ρωτάω ποια είναι η τιμή. Πες ότι δεν παίρνω, ακούγεσαι. Ηρακλάκια, Ηρακλάκια. Τιμή μου και καμάρι. Τιμή σου καμάρι, σου υποστηρίζω τη μεγαλύτερη ομάδα του πλανήτη. Δεν κατάλαβα. Δεν πα στη θύρα 10 όμω. Εγώ δεν τρέπομαι, ρε φίλε, από τη ομάδα. Γιατί λέω ότι είμαι Ηρακλής. Εγώ ντρέπομαι, είμαι ομάδα. Φυσικά. Τι είμαι. Βλάκας. Βλάκας είμαι. Ναι. Πήρε το VIP, πήγε εκεί, κάνε το γκαμπό, ε.
Στη Ραδέκα δεν πας εκεί να βραχεί λίγο το κολαράκι σου εκεί πέρα. Καλημέρα φίλε. Ρε Ελευθερόπουλε, έχεις τρελαθεί. Αν δεν πίστευα σε εσάς και στον Ηρακλή, δεν θα ερχόμουν. Σιγά ρε Βάισβάιλερ, πού θα πήγαινες. Στην Μπορντό, στη Νίς, πού θα πήγαινες. Δεν θα ερχόμουν. Πέρες και εγώ ρε από εδώ που επταλοφίτη σήμερα, αλλά στη δουλειά όλη τη μέρα, από το ίντερνετ σ' ακούω στη δουλειά. Τι να ξέρει ο Φαλακροκούρακας, λέει. Παρακαλώ. Ναι, φίλε. Εγώ είμαι. Ναι, φίλε. Χαιρόστε. Θέλω γαλοπούλα. 10 ευρώ κάνει, ρε φίλε. 15, ένα 20. Αυτό. Δεύτερον, πόσο γουστάρω να ακούω τον αεχτσί το χάρτινο. Αεχτσί, όχι αεχτσί, αεχτσί. Τον αεχ 2014. Ναι. Να κλαίει, να φωνάζει. Εσύ δεν έκλαιγες πέρσι, γούσταρε κι αυτός. Να ορίεται, όχι δεν καταλάβω. Και εσύ έκλαιγες και γούσταρε αυτός. Τώρα θα γελάζεις. Δεν μάλλες ρε φιλαράκι να πούμε. Εσύ που δεν λες τίποτα τώρα για το γάβρο. Δεν πρέπει κι εγώ να γουστάρω με τη σειρά μου. Δεν μου λες, εσύ τώρα που δεν έχεις τα κοιμιάσει με το γάβρο και δεν λες κουβέντα για τα εξιντάρι. Όχι, δεν τα κοιμιάσα με το γάβρο, μην τρελαίνεσαι. Και γιατί δεν λες κουβέντα. Γιατί δεν είπε, πάει τίποτα. Εγώ. Δεν γράψαμε τίποτα. Είπες τίποτα. Δεν είμαι άρης εγώ να τα κοιμιάσω με το γάβρο. Βρεάζε το πρόλογο για το γάβρο που έφαγε 60.000 μπουρβουάρ μόνο. Είπε κουβέντα. Καλά σε λέει. Εγώ δεν έχω να πάω ξύνα για μαζί. Σε ρωτάει, καλά. Δεν είπα. Τι είπες. Δεν βγαίνω και λέω εγώ. Τι είπες. Ότι εγώ δεν θέλω να τιμωρηθούνε. Με κάλυψε ο προηγούμενος φίλος. Ναι. Έχετε ρε μια πλάκα. Κοίτα, εδώ έχει δίκιο. Εδώ έχει δίκιο γιατί σου λέει με 6 πόντους πάνω. Δεν τους υπολογίζω και πολύ. Σωστά. Από την αρχή του πρωταθλήματος, να έχω και μείον 2 από την αρχή του πρωταθλήματος, και δεν θέλω να τιμωρηθεί κανένα. Καλά λέει. Για να πονέσει. Είδες τι έκανε ο Μελισσάνιδης τώρα. Όταν δεν βάζεις λεφτά, όταν δεν έχεις ομάδα, όταν σου την πέφτουν, όταν σε κράζουν, όταν σε ράνουν, βγήκε στην τηλεόραση τώρα και λέει μικρασιωτική. Να, θα σου πω κάτι και θέλω. Στην Αγία Σοφιά. Άκου. Για να αλλάξουμε την ατζέντα τώρα. Άκου και δέα το μεταλλείο. Η Αγία Σοφιά, ρε φίλε. Άκου, επειδή μ' αρέσει πώς μιλάς, θα σου πω το εξής. Κράτα το αυτό. Πρόσεχε τι λες για να μην το βρεις μπροστά σου. Ο ΠΑΟΚ δεν πατάει καλά. Δεν μ' άρεσε αυτό που βλέπω. Δεν να πάρει... ενδιαφέρει να παίξει μπάλα κανένα. Ρε άλλο σου λέω. Άλλο σου λέω. Να μην σώσει και πατήσει. Ρε άλλο σου λέω. Άλλο σου. Άκουμε. Αν στραβώσει δουλειά για σένα. Περίμενε. Αν στραβώσει δουλειά για σένα και χάσει το πρωτάθλημα, θα λες τα ίδια. Καλό. Το χάσα. Θα πω ότι είμαι. Και το χάσα. Αυτοκτόνησα και το χάσα. Okay. Δεν θέλω να παίξει ποτέ φέτος καλή μπάλα ο ΠΑΟΚ. Θέλω να έχει τύχει να είναι κολόφαρδος. Θέλω το πρωτάθλημα να του σπάσω τα νεύρα. Να είσαι καλά. Και ανήκω αεχθεί. Παρακαλώ. Πέρα. Καλησπέρα. Σοφιά βαράνε ρε. Λέγε. Σταμάτα βρε μουρμούρα. Σταμάτα λίγο. Τι μουρμούρα, σαλιάρα είναι. Μουρμούρα. Δεν μου λες κόκκινε. Έλα. Εσύ όποιος ακροατής βρει στον αέρα. Ναι. Πολύ σωστά τον κόβεις. Ναι. Εσύ όταν βρίζεις τι πρέπει να κάνω εγώ σαν κράτη. Εγώ πληρώνω πρόστιμο φίλε. Όχι ο γαδρός. Τώρα δηλαδή που έβρισες πριν από 10 χρόνια πληρώσεις πρόστιμο. Ναι. Ούτε 1 εκατομμύριο. Δεν θα ξέρεις καλά τα γράμματα. Εγώ δεν ξέρω καλά. Εγώ ρε φίλε. Απλά μην πουλάς θεωρία ότι μιλήσετε όμορφα στο ραδιόφωνο και τέτοια και βρίζεις εσύ ο ίδιος. Φίλε, μπερδεύεις κάποια πράγματα. Μπορούμε να τα συζητήσουμε. Δεν μπερδεύω τίποτα. Πριν έβρισες, πριν από 10 λεπτά. Τι είπα. Και καλά κάνεις και τους κόβεις αυτούς που βρίζεις. Έτσι που λένε ανακρίβειες. Να ρωτήσω κάτι. Αλλά εσύ γιατί βρίζεις. Μπορώ να απαντήσω. Ό,τι θες, ναι. Τη ζημιά τη δικιά που κάνω εγώ μπορώ να πληρώνω για μένα και όχι για τους άλλους. Τώρα κοίταξε. Απλά. Δηλαδή, άλλος απαυτώνει και άλλος πληρώνει. Μην το παίζεις καθώς πρέπει. Αυτό μου τη δίνει εμένα. Παίζεις καθώς πρέπει και ηθικός. Άλλο είναι αυτό που το παίζει καλό παιδί. Άλλο είναι αυτό. Από το ότι το παίζει καλό παιδί και είναι κουφάλα, ναι. Αυτό που λες είναι κάτι άλλο. Δεν είπες κουφάλα, δεν είπε κουφάλα, έβρισε. Έβρισα, ρε φίλε. Θα με κόψει και καλά θα με κάνεις. Ρε φίλε, έβρισα. Είναι άλλο το τι κάνω. Άλλο να με πεις ότι το παίζεις καλός και δεν είσαι. Αυτό είναι άλλο, ναι. Δικαίωμα και άλλο. Το γιατί εδώ έτσι, δείξε. Γιατί σωστό, αλλιώς. Σωστό. Εμένα δεν με ενοχλεί να μιλάς άνετα. Βρε παλικάρι μου, άκουμε. Εμένα... ότι δεν πρέπει να μιλάμε έτσι. Μα δεν σε πουλάω Θεό, είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Μπορεί να πεις ότι είσαι υποκριτής. Δικαίωμά σου. Βάει ρε, κάναμε και γι' αυτό που τελείωσε ρε. Άντε.
Καλό απόγευμα. Τι να κάνουμε, αυτό είναι δώρο Θεού. Δεν γίνεται. Δεν προλαβαίνουμε άλλον. Προλαβαίνουμε. Μισό λεπτό. Ναι. Τι έχει ετοιμάσει τίποτα. Όχι, ρε, πάμε. Ένα λεπτό ο φίλος. Ναι. Εγώ είμαι. Μάλιστα. Γιατί άργησες. Γιατί άργησα, δεν άργησα. Φιλοολυμπιακέ. Σε περιμένω να μαλώσει με τον άλλο. Φιλοολυμπιακέ. Ναι, όχι φιλοολυμπιακέ. Δεν μου λες. Γιατί να διαμαρτυρηθεί ο Πάουκτης όταν στο κύπελο με μένα κάθε ενός μικράς Ασίας φάγανε. Πού να τολμήσει να τα πει αυτά, ρε, η διπλανή μου. Στο κύπελο που παίζανε με μένα. Που, όταν πήγα, γιατί πήγα την 7 αυτή τη φορά. Γιατί στις άλλες με ξέρουνε. Με συγχωρεί, δεν μπορούσα να πάρω ανάθαρτα τα κρυγόνα. Γιατί κανένα να το πει. Εγώ. Εσύ. Mm. Μήπως δεν έγιναν οι εκθέσεις γιατί ορισμένα τμήματα έχουν καινούργιους εκτυπωτές και κομπιούτερ. Πες ό,τι θέλεις. Γιατί εγώ το λέω. Ό,τι θες. Και ευχαριστούμε για τα κομπιούτερ και τι θες. Πώς θα γίνει τώρα. Θες να πεις δηλαδή ότι επειδή έδωσε πάει πάω μερικά κομπιούτερ στην αστυνομία και έκανε τα στραβά μάτια. Τώρα μην τρελαθούμε τώρα, σε παρακαλώ. Αυτό δεν μπορώ να το υιοθετήσω. Φοβάται να το υιοθετήσω. Όχι, δεν μπορώ, δεν το ξέρω. Ναι. Θα μου το πει, θα βρεθούμε, επειδή το ξέρω. Εντάξει. Θα μου το πει και αν είναι να το βγάλω κιόλας. Μάλιστα. Ο Ραπτόπουλος έχει δίκιο. Και εγώ είχα ερωτευτεί ψυχολόγο μου, πιστεύω πως ήταν αμφίδρομο, ναι. Αλλά δεν το συζητάμε ποτέ και έμεινε στο πλατωνικό. Σωστά. Στο μόνο που προσέξω είναι πως δεν έχω θέμα με τον προστάτη. Κώστας Πάτραπα, φαϊκό. Έτσι ακριβώς. Άνθρωπος που δεν ερωτεύτηκε τον ψυχολόγο του δεν είναι normal. Λοιπόν, και θύνω και ένα τραγουδάκι στον φίλο μου τον Καστοριανό, έτσι για τους αεξίδες, έτσι για να ξέρουν που βαδίζουν. Αεξίδες ή αεξίδες. Αεξίδες, λέγε. Τι να πω, ρε. Διάλειμμα. Όχι, ρε, μετά θα πούμε το τραγούδι του μετά. Σωστή προσέγγιση, μ' αρέσεις. Βγήκαμε. Εντάξει, μα δεν νομίζω ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν συμφωνούμε. Εντός αέρας συμφωνούμε σε πολλά. Ναι. Εντός αέρας. Θα μου βοηθήσει ο Ραπτόπουλος με τον ψυχολόγο. Θα την πέσω και ό,τι γίνει. Ρε βλάκα, μην τον ακούς. Ο άλλος φόρεσε βρακή στα 33 πρώτη φορά. Και θα σου πούμε την άλλο είπα εγώ. Μην ακούς, ρε. Άλλο είπα εγώ. Το 90% των ασθενών ερωτεύονται τον ψυχολόγο ή την ψυχολόγο. Και ήθιστε ο ψυχολόγος συνήθως να πηδάει την ασθενή. Λοιπόν, άκου λίγο γιατί. Είναι παιδιά, ανθρώπινα είναι αυτά. Δηλαδή, γιατί να μην τα πούμε. 6:30 επειδή έχει θέμα. Άντε να λύσουμε ένα πρόβλημα. Λύστε ρε Γρηγόρη, λύστε ρε Γρηγόρη. Θα σου πω μια μικρή συμβουλή και άμα θες την ακούς. Λόγω ενσύμων θα το πει. Λόγω ενσύμων, ναι. Αυτό. Λοιπόν, δεν θα φοβάσει. Και όσο πιο ωραία γυναίκα, τόσο πιο πολύ δεν θα φοβάσει. Ναι. Γιατί είναι αυτές τις οποίες δεν πλησιάζει κανείς. Έτσι. Αν έχεις αυτοεκτίμηση, δύο φραγκάκια στην τσέπη. Αυτό, τα φραγκάκια είναι γρηγόνι. Όλα παίζουν. Τα φραγκάκια είναι γρηγόνι. Αν έχεις αυτοεκτίμηση, ναι. Δύο φραγκάκια στη μέση. Στη μέση. Και δεν είσαι χαλιαμούτρα σαν το διπλανό μου. Ναι. Θα φας. Έτσι. Θα φας μία πίτα, δύο πίτες, δέκα πίτες. Την ενδέκατη θα φας καλά. Μη φοβάσαι. Όποιος πει ότι εγώ που πήγαινα από αυτό να κέδερνα είναι ψεύτης. Μη Γρηγόρη. Λοιπόν, θα φας πρώτα τις φάπες σου και μετά θα τρως συνέχεια. Ας ψυχολόγους τώρα, αν είναι καθηγήτρια ή όχι. Εντάξει, μη στεναχωριές απλά. Σε απορρίπτει μια. Θα λες, εσύ χάνεις κορίτσι μου, πάμε στην επόμενη. Να του δώσω κι εγώ μια συμβουλή. Πάμε στην. Μη στεναχωριές. Δεν υπάρχει κάποιος που θα σου δώσει συμβουλή και να θυμάσαι. Όσο πιο ωραία είναι μια γυναίκα, μπράβο, Γρηγόρη. Τόσο λιγότερη την πλησιάζουν. Ναι. Μπράβο. Και θα χρησιμοποιείς τον τρόπο σου. Δεν υπάρχει λοιπόν, συνταγή επιτυχία. Αυτό το έλεγε ο Μάκης Ροκίδης, ο οποίος ήταν πατέρας ενός πολύ καλού μου φίλου. Μη φοβάστε, λέει, ορμάτες τις γκόμενες ώρες. Όχι ορμάτες. Το που λέει ο κόκκινος τώρα, το έλεγε ο Μάκης. Δεν ξέρω τι έλεγε ο Μάκης. Ο Μάκης, σοφός, ναι, ορμούσε ο Μάκης. Δεν θα φοβάστε. Ναι. Δεν θα... Μπράβο, η γυναίκα, Γρηγόρη. Και όποτε σου λέει όχι είναι ναι. Ναι, Γρηγόρη. Μπράβο, Γρηγόρη. Να το θυμάσαι αυτό. Το... Όσο όχι σου λέει, ναι είναι. Δεν μου λες, στην Αθωνιά θα τα μάθατε αυτά. Σας τα κάνω φροντιστήριο. Ποιον έκανε μπανιστήρι στην εφηβεία σου. Μη. Ποιον έκανε μπανιστήρι. Ξέρεις γιατί. Ποιο να κάνεις μπανιστή. Εσένα, γιατί μ' άρεσε το μουγκριτό σου την ώρα που έκανες έργο. Όπως τραγουδούσε ο Καράς. Ρε παιδί μου, ρε, γάτες μουρλιάζουν, σκύλοι φωνάζουν, τι γίνεται, λέω, περνούσα εγώ απ' έξω. Ο κόκκινος κάνει σεξ. Άγρια ένστικτα, αγόρι μου. Μην κοιτάς τώρα που πέρασαν τα χρόνια και είχε. Να το. Δεν πάνε από αυτό, τι λέω. Ηχολήπτη. Ζώων θα με πεις εμένα ότι κάνω έτσι την ώρα του σεξ. Έτσι έκανε. Ποτέ. Το τι να χαθείς να χαθείς. Σαρδανάπαλε. Λέγε.
Παντρεμένος είμαι, Γρηγόρη, απλά την κουστάρω. Εντάξει, και οι, και οι παντρεμένοι έχουν ψυχή, αλλά 6.30 ναι. Το ότι ρωτάς με προβληματίζει, να ψαχτείς τα του οίκου σου ναι, πρώτα. Ναι. Το ότι ρωτάς τόσο πολύ και αν λες... Αν σας αρέσουν και... οι χυμώδεις γυναίκες, να πάτε στην Κουλιανού την αδερφή που είναι ταρντάνα, να πούμε. Τελείωσε. Ψυχολόγος είναι, ρε. Δεν είναι στριπτιζούρες. Τι είναι αυτά που λες. Εντάξει. Δίνει και λίγο μάτι. Εντάξει. Καλή είναι. Πάμε παρακάτω, ναι. Είσαι πολύ βλάκα. Είμαι. Έλα. Ναι. Ορίστε. Ναι. Έλα, φίλε, ναι. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μετά τα μαθήματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης σας ακούμε. Ναι. Μπράβο, μπράβο δάσκαλε. Λέγε φίλε, λέγε. Καλησπέρα αυτό που λέει. Καλώς τον. Ναι, ναι. Το Λάζαρος από την Νορβηγία. Γεια σου Λάζαρε. Όχι ρε, αποκλείεται αφού δεν ακούει κόσμος από το ίντερνετ. Αυτό γι' αυτό το λόγο πήρα τηλέφωνο. Πρώτος λόγος πήρα τηλέφωνο ήταν γι' αυτό. Τι να πω. Τι ήθελα να πω. Ναι. Είπα και προηγουμένως ο ΠΑΟΚ δεν βγαίνει να μιλήσει για την τιμωρία του Ολυμπιακού. Δεν νομίζω, έξω, δεν νομίζω ότι. Δεν νομίζω, όχι, για ποιο λόγο. Ότι δεν μιλάει, δεν λέμε ότι φοβάται. Φοβάται να μιλήσει, τον έχουν στημένο. Περιμένουν, τον έχουν, περιμένουν να του στείλουν στη γωνία. Να μιλήσει, να αρχίσουν να, τα παπαγαλάκια να λένε είπε αυτό, είπε εκείνο. Και απλώς κρατάει μια ουδέτερη στάση. Αυτό πιστεύω εγώ. Α, αυτή είναι η οικογένειά σου, ναι. Αυτό είναι. Όσο αφορά αγωνιστικά που λέτε ότι ο ΠΑΟΚ δεν βλέπετε. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ δεν είναι καλός αυτή η το παιχνίδι του δεν βλέπετε. Κάποιοι δεν είναι ελκυστικό το ποδόσφαιρο που παίζει. Συμφωνώ μόνο όμως που έχω μερικές παρατηρήσεις να πω. Ότι ο ΠΑΟΚ αναγκάστηκε να φορμαριστεί στις αρχές της σεζόν. Γιατί ήθελε να παίξει με Champions League. Είχε δύσκολα παιχνίδια. Μετά του κάτσε στραβά το πρόγραμμα. Όλα τα ντέρμπι μέσα. Μονοκομμάτα. Ναι. Είχαμε τους τραυματισμούς. Άρα λες ότι εγώ περιμένω αυτό το πράγμα να το δω να βελτιώνεται τακτικά, ομαδικά κτλ. Να βλέπω κίνηση στον αγωνιστικό χώρο, πλουραλισμό επιθέσεων, περισσότερο στα χαφ να μαρκάρουν σε πίεση στα χαφ των αντιπάλων. Άρα περιμένεις στο μέλλον, φέτος δηλαδή, αργότερα, να το δεις αυτό που λέμε ότι δεν βλέπεις. Αυτό θέλω να πω. Ναι, αυτό θα το δούμε στο μέλλον, γιατί έχει πάρα πολλά δράκια. Δεν του βγήκε και ο Άρτα, του Λουτσέσκου, όπως τον ήθελε. Έχει ένα μπέλ καταμένο που έτρεχε με εθνική και με τα ντέρμπι πάλι. Είχαμε το Μάτος σκασμένο, είχαμε τώρα τον τελευταίο καιρό το Βιερίνια, το Μπέλκα. Πολύ κουπί να πούμε, ναι, σωστό. Και σε σύνδεση άλλης, μην ξεχνάμε το κουσούρι του ΠΑΟΚ, μια ζωή, οι μεταγραφές του στο τέλος. Αργά. Τα ζώα μου αργά. Καμιά... Ναι. Ωραίος φίλε. Πολύ ωραίος. Καλό Σαββατοκύριακο. Εμπεριστατωμένο. Άρα Γρηγόρη, ένας άσχημος με καθόλου χρήματα θα τη βγάλει με την παλάμη, λέει μια. Ρε φίλε. Το να είναι άσχημος κάποιος είναι και η φύση η οποία. Το να μην έχεις χρήματα είναι κάτι κάνεις λάθος. Εντάξει, εγώ δεν λέω να είσαι εκατομμυριούχος. Λοιπόν, άκου εδώ. Δεν χρειάζονται πολλά χρήματα. Μην τρελαίνεστε με τα χρήματα. Δεν θέλει. Δηλαδή, να σας πω κάτι, υπάρχουν τρικάκια. Δηλαδή, πουλα φούμαρα, ρε φίλε. Ρε. Τάζε. Ο άλλος έλεγε αραβωνιάζομαι και τις έψινε. Λοιπόν, αυτό που λες. Τάξε, ρε φίλε. Δηλαδή, δεν θέλει τσέπη. Μπλα μπλα θέλει. Να σου πω, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει ένα χάρισμα τουλάχιστον. Αυτό εκμεταλλεύεσαι το και θα φας. Εσύ, Γρηγόρη, ποιο χάρισμα είχες. Είχες πολλά μαζί. Είναι τόσο πολλά. Ναι, δάτο. Έχεις πολλά προτερήματα. Κόκκινο, όταν πήγα σε ψυχολόγο, τα μάτια μου ήταν στο στήθος best. Ναι, σωστά. Δίνω δίκιο στον Αυτόπουλο. Και μετά ήθελε στον θαυμίατρο. Άμα πας του Κουλιανού, εκεί σίγουρα θα παίζουν στο στήθος της. Τώρα θα φας μπάτσο. Ναι. Γιατί? Γιατί είναι ντροπή. Ντροπή είναι. Γιατί είναι ντροπή. Λίγα λόγια για τη Βίκη. Τέλειωσε. Ναι. Λοιπόν, είχα ένα θείο, εγώ πέθανε. Κομμουνιστή. Περίμενε, ρε. Αφού πέθανε, πάει τώρα. Ήτανε στον μπλαμπλά ασύλληπτος. Άσχημος, κοντός, κακέκτυπο του. Τι να σου πω τώρα. Μηταράς, καψωμίτης, έπινε, έκανε. Πρόσεξε τώρα. Ήταν στα 41-42, 40 χρονών και είχε μια 18 χρονών, η οποία σπούδαζε γιατρός. Γκομενάρα. Την είχε 4-5 χρόνια, τον πέθανε βέβαια. Τον πέθανε, τώρα έχει διαγνωστικό κέντρο αυτή. Δεν λέμε πια, είναι γνωστή, πολύ γνωστή. Ωραία, γκόμενα. Ήξερε τι έκανε. Είχε πάρλα ο θείος. Τάσος. Δεν πιανότανε. Δεν φτάνει οι μόνο. Οι κομμουνιστές, ακούω εδώ να δεις. Εγώ το είχα πάρει από το θείο Τάσο. Οι κομμουνιστές, να πούμε,
Είναι και στο παραμύθι και στο αυτό και στο μπλα ασύλληπτη. Γρηγόρη, εγώ που ναι. Μοιάζω με τον Ραπτόπουλο. Θα σου πω τι τα κάτσε. Θα λες ότι είσαι ο Ραπτόπουλο. Ναι. Ξέρεις πόσους χαζές θέλουν να. Θα λες ότι είσαι ο Ραπτόπουλο. Να το ρε βλάκα το. Και ψάχνει κόλπο. Θα τον τουλουμιάζει το ξύλο. Ή ξύλο θα φας ή θες από αυτός. Και με τα δύο θα είσαι ικανοποιημένο. Γεμάτος θα φύγεις. Πάνε, όσοι είναι στην γραμμή, μην πάρεις άλλους. Πάμε. Άμα είσαι και μπαϊζέξουλας, προτιμάτε του ξυνίατρους. Ναι. Θέλω να κάνω σεμινάριο μπαϊσεξουαλίλας. Θα με πάρεις το όρο, ρε κόκκινε, εκεί να διαβάσω. Η μπουρδα. Εντάξει, ρε κόκκινε, θέλω να κάνω φροντιστήριο. Πάμε και τον γιατρό μας. Είδες, τι κατάφερες, μην το διαβάζεις το γιαστείο. Αυτός πρέπει να έχει πολύ καιρό. Δηλαδή το τηλέφωνο ήδη, της αδερφής του Κουλιανού. Ήδη το έχει κόψει η γυναίκα του. Δηλαδή, ρε, το Κουλιανός φίλε, είναι, πρόσεξε. Κοίταξε, ο Κουλιανός είναι μια οικογένεια με ανοιχτούς ορίζοντες. Πάμε παρακάτω. Ο Νίκος έχει θετική ενέργεια σαν και εσένα, μπουνταλά να πούμε. Έχει αρνητική ενέργεια. Έχει αρνητική είναι. Πάμε, ναι. Έλα, φίλε. Έχεις τη γραμμή, εσείς θα μιλήσετε μέχρι το τέλος. Λέγε. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Νίκος από Ηράκλειο, Κρήτη. Καλώς τον Νίκο. Από το ραδιόφωνο ακούω εγώ. Από το ραδιόφωνο. Τι έχει κεραία στο Ηράκλειο. Άστο βλαμμένο να πιστεύει, ρε. Άστο. Λοιπόν, άστο να σου πω τώρα. Ο ΠΑΟΚ δεν βγαίνει να πει να κατηγορεί τον Ολυμπιακό. Για ποιο λόγο, ποια είναι η ερμηνεία η δικιά σας. Η ερμηνεία η δικιά μου, άκου να σου πω λίγο. Μπήκε λοιπόν ποτέ η ΑΕΚ όταν έτρωγε τιμωρία στο ΠΑΟΚ και δεν έτρωγε ο Ολυμπιακός. Μπήκε ποτέ η ΑΕΚ να κάνει παράπονα γιατί δεν τρώει ο ΠΑΟΚ. Άρα τους αφήνει και τρώγονται λες. Ναι. Άρα είσαι στην ερμηνεία του Ζαΐρη του Γιώργου, του φίλου μου. Δεν φάγαμε εμείς τιμωρία. Η ΑΕΚ έφαγε τιμωρία και ο Ολυμπιακός δεν τιμωρήθηκε. Αν τιμωρηθούμε και εμείς μπορούμε να βγάλουμε μετά κρίνια. Τότε μπορούμε να βγάλουμε τον Κυριάκο να μιλήσει. Okay. Μα ούτε ο Γιώργος μίλησε. Μα δεν μίλησε ούτε ο Γιώργος. Συνήθως ο Γιώργος είναι λογάς. Μπορεί να είναι στη Ρωσία. Στη Ρωσία και στην Ουγγαρία δεν μπορεί, δεν μίλησε ο Γιώργος. Γιώργο. Γιώργο γιατί. Κοίτα, είναι η ΠΑΕ πάγμα τον Κυριάκο, τον οποίο του τρώει το ψωμάκι ο Γιώργος. Γιατί δεν προλαβαίνει να γράψει στο πλήκτρο ο Κυριάκος, τσουπ, βγαίνει ο Γιώργος. Ο Γιώργος δεν μίλησε. Να είσαι καλά, φίλε. Δεν μίλησε. Λέει ο Τέσσερα. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι, φίλε. 50 ευρώ. 50 ευρώ, ναι, ψυχολόγος. Εσύ είναι φίλε, αρτή τζάμπα. Εμείς πώς θα ζήσουμε. Ρε, την ψυχολόγο που πήγε και ρωτήθηκε. Εγώ. Έφαγε. Ο ραπ. Ο ραπ. Μα δεν πήγα εγώ. Ο ραπ το μόνο που τρώει ένα άντρα από τον κλαδά. Άντε ρε φίλε, πήγαινε μια φορά. Λοιπόν, για τις γυναίκες και όλους τους ανθρώπους κατήξε το μυαλό τους και τους κάνεις ό,τι θέλεις. 4.38, ωραία τα λες. Και όταν δεν έχουν μυαλό. Επόμενος. Έλα φίλε. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Από Καναδά παίρνω τηλέφωνο, Γιώργος ονομάζομαι, τι κάνουμε. Καλά Γιώργο. Αφού δεν ακούνε από το ίντερνετ ρε φίλε. Κάτσε, κάτσε, κάτσε. Ναι. Ηρακλής δεν γίνεσαι για τους τίτλους, γίνεσαι επειδή έτσι στην κάθε και γίνεσαι Ηρακλής. Ναι. Γελάς με όλους, αυτοσαρκάζεσαι και τα λοιπά. Εγώ αγαπάω όλους τους φιλάθλους, αλλά έγινε Ηρακλής έτσι για να το χαβαλέ. Ναι. Ραβδόπουλε, έφυγες από το 12-2 το βράδυ και αναγκαζόμαστε να ακούμε κάποιον που βουλάει παστέλια και πηγαίνει, κάνει εκπομπή και παίρνει λεφτά. Πηγαίνοντας σε προπονήσεις του ΠΑΟΚ του Θεσσαλονίκη, ναι. Παρατηρώντας εκείνες τις δεκάδες και την επόμενη, σου λέει την προηγούμενη μέρα ότι θα προβλέπει ας πούμε τις δεκάδες, σου λέει η δεκάδα του ΠΑΟΚ και την επόμενη μέρα δίνει συγχαρητήρια στην αυτή και την δεκάδα που έπιασε. Ναι. Έπιασε ας πούμε 10 στους 11. Ναι. Έπιασε 9 στους 11 και δίνει συγχαρητήρια στην αυτή για αυτό το ΠΑΟΚ που έκανε. Ναι. Αντί να δίνει προγνωστικά και το στοίχημα. Δείχνει προδοκτικά ειδικά στον ΠΑΟΚ. Είναι απίστευτα πράγματα αυτά που γίνονται. Ναι, ναι ρε φίλε, να ρωτήσω. Να ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Εμείς γιατί θα πρέπει να απολογηθούμε για κάτι άλλο. Γιατί μας βγάλανε από το βράδυ, λέει. Εγώ δεν ξέρω ποιο στέει. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν πήρες 1,5 εκατομμύριο πριν. Εγώ δεν είναι περίπτωση ευθύνη κάπου. Σου λέω μια πραγματικότητα. Έχουμε πει την πρέζα όλη. 1,5 εκατομμύριο πριν, πλάκα μου κάνει. Δεν μιλάει τώρα. Ξέρεις τη φαλαπούη που είναι. Δεν με νοιάζει. Πού είναι. Πού έχει πάει. Εδώ είμαι. Α, εντάξει. Κάτι τελευταίο, επειδή ακούγονται χοντράδες, όποιος ψυχολόγος κάνει κίνηση, δεν μιλάμε να κάνει σεξουαλική πράξη, να κάνει κίνηση προς κάποιον ασθενή, μπαίνει φυλακή. Μην λέτε χοντράδες. Έχω σπουδάσει ψυχολογία, 2 χρόνια τα παράτησα, επειδή δεν την πάλευα. Αυτό είναι κατευθείαν πας φυλακή μέσα. Αυτά είχα να πω, ρε που λέγει να σε δω 12, κάνουμε κάτι καλή νύχτα, γεια σας. Ναι, στην Αμερική δεν ξέρω που πας φυλακή. Εδώ έχουμε τον νόμο, πώς το λένε, του Βασιλιάδη, πώς το λένε, τον
Πώς το λέγανε? Άστο, σε παρακαλώ. Και δεν παίρνει κανένα Παρασκευόπουλο. Ναι. Ο Παρασκευόπουλο. Ναι. Και άμα έχει τον Κούγια και λεφτά, δεν πάει φυλακή. Άντε, πάμε παρακάτω. Τι έχει, τον Κούγια ή τα λεφτά? Έχω μόνο τον Κούγια. Έλα, φίλε. Και το χρόνιο. Λέγε, φίλε. Όχι, πε τον Άγγελο. Αγγελάγια. Λέγε. Δικηγόρο. Βέβαια. Ναι. Παιχταρά. Αυτό ο μέτριο προπονητή που λε. Ναι. Έχει να χάσει από την 24η αγωνιστική πέρσι μέσα στην Τρίπολη με το λάθο του Μαουρίσιο. Ναι. Έχασε όμω από. Τα άσπρα χώματα της Ουγγαρίας δύο φορές. Δεν μας απασχολεί. Δεν το νοιάζει η Ευρώπη. Α, δεν σε νοιάζει. Δεν το γουστάρει την Ευρώπη. Δεν μας απασχολεί. Δεν τρως Ουγγαρέζα εσύ. Δεν μας απασχολεί. Τέλειος. Ουγγαρέζα δεν τρως. Συμβαίνει και στις μεγαλύτερες ομάδες. Έτσι, και στις καλύτερες οικογένειες. Συμβαίνει ντρόσικη, μάλιστα. Έτσι. Λοιπόν, και αυτή η διακοπή τώρα για την ομάδα μου πιστεύω είναι σωτηρία. Ναι. Τους αφήνουμε να φαγωθούν Ραπτόπουλε μεταξύ τους. Αυτό. Αυτό το θέλουμε κιόλας. Και εκτός από θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Και μαζεύουμε πτώματα από κάτω. Με κάποιες κατηγορίες για κάποια χειραγωγημένα παιχνίδια ισχύει, είναι αλήθεια? Όχι, δεν φλαστά, δεν γίνεται στην Ελλάδα. Το ποδόσφαιρο είναι αγγελικά πλασμένο. Εκεί θα περιμένω να δω την αντίδραση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Γεια σου, φίλε. Γιατί ναι. Περιέχει υποβιβασμό ή για 4 με 5 χρόνια αποβολή από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και έρχονται τα καλύτερα. Φίλε, αυτές οι τιμωρίες εφαρμόστηκαν μόνο στην καμπούρα του Ηρακλή. Γεια. Ναι. Το θέλω το τηλέφωνο σε περίπτωση που με διώξει η δικιά μου ψυχολόγος. Άμα έχει και βαρύ χέρι η δικιά σου ψυχολόγος, θα δώσει καμπουνίδι, θα καταλάβεις. Εντάξει. Ναι. Μάλιστα. Έλα, καλησπέρα. Καλώς. Καλησπέρα. Εγώ είμαι. Ναι, κύριε, εσείς. Εγώ θέλω να σας πω για το θέμα με τους μπασκετμπολίστες του Αντετοκούνμπο. Ναι, 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 ναι. Πώς το είπατε και μου αρέσει αυτό, συγγνώμη. Πώς. Πώς το είπατε το όνομα. Αντετοκούνμπο, πώς λέγεται, δεν ξέρω ακριβώς. Εντάξει. Ό,τι πιστεύω. Ραμπακουλιάδα και εσύ. Λέγε. Ναι, λοιπόν. Καταρχήν κατακριτέω αυτό που έκανε ο Τάκης του Καλάς εκεί πέρα, έτσι που μίλησε. Κατακριτέω. Από την άλλη όμως, εγώ σαν Έλληνας, εδώ είμαι δεν όμως. Γουστάρω στην εθνική Ελλάδος να έχω ούτε μαύρους, ούτε κόκκινους, ούτε κίτρινους, ούτε τίποτα. Θέλω Έλληνες να έχω. Ούτε Ζέκα, ούτε Αντετοκούνμπο, ούτε ο Τζόρνταν, ο καλύτερος δεκτό, δεκτό το έτοιμά σου, δεν γίνεται όμως πλέον. Σωστό το έτοιμά σου. Για όλες τις γιατί σε όλη την φίλη, ρε φίλε. Βλέπεις μαύρο εδώ, Γερμανό. Εδώ δεν διαμαρτύρεσαι στην Εθνική Γερμανία, ομάδα μπάσκετ, που είναι όλοι μαύροι. Άρα οι εθνικές είναι του Πισινού. Ναι. Πάμε παρακάτω. Δεν υπάρχουν επανειλημμένες. Στο βωμό του κέρδους και της διάκρισης έχουν καταργήσει σύνορα. Κάνουν μεταγραφές από κοίτα, 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 κοίτα. Και στο στίβο κοίτα, και στα ομαδικά. Κοίτα, κοίτα, κοίτα. Το περάσαν μέσα από τον αθλητισμό για να το περάσουν και στο άλλο κομμάτι. Τώρα εγώ μαθαίνω ότι θα κάνουμε ομάδα ποδοσφαίρου μεταξύ μεταναστών. Ομάδα η οποία θα μπει στην ΕΦΣΥΜΗ. Μην μιλήσω τώρα, μην σ' αρχίσω. Γιατί, δεν θες να συμμετάσχουμε. Ξέρεις γιατί. Δεν θέλεις, ε. Έτοιμος έχω. Έτοιμο με έχεις. Ναι. Σουλτάν με ρε. Εσύ δεν έλεγες για το Προσφυγόπουλο και σε λέγαν πάρε ένα-δυο. Να, εγώ θα τα πάρω, θα προπονήσω, θα τα κάνω. Γιατί. Τσάμπα. Τσάμπα, ναι, τσάμπα. Τι γελάς κόκκινε, θα σε κάνεις τον προπονητή. Εμπρός, δεν ξέρω προπονητή. Λέγε φίλε. Ακούγόμαστε. Ναι φίλε. Επιτέλους. Παναγιώτης Άγγης. Καλώς τον. Και Παναγιώτης και Άγγης, μάλιστα. Ναι, λοιπόν, θέλω ένα λεπτό να μιλήσω παιδιά, εγώ λέγε Κώστα, για τον Κασπεριανό. Ναι. Επειδή, ενώ έχει βγει μια απόφαση, ας πούμε, γελία, ας πούμε, ντροπή της για την Ελλάδα. Ποια είναι? Για αυτό που έγινε με την Άγια, ας πούμε, και με τον Ολυμπιακό. Ναι. Εγώ θέλω να πω κάτι στον Κωνσταντινό. Ναι. Ρε Κασοριανέ, εντάξει, έκανε το κομμάτι σου, πήρε μια ώρα εκπομπή στην Καστοριά, όλα μου και ωραία, βγάζει το μεροκάματό σου. Αλλά ποιο σου έδωσε το δικαίωμα, ρε Κασοριανέ, να βγαίνει, ας πούμε, πρωί και βράδυ και να βάζει όμω την ΑΕΚ να προσβάλλει, ας πούμε, τον σύλλογο, ο οποίο έχει στα σπάτα φιλοξενεί εθνικέ ευρωπαϊκέ ομάδε. Λοιπόν. Έναν πρόεδρο. Αυτός που έδωσε το δικαίωμα σε σένα να του κάνεις κριτική. Εγώ άκου να σου πω γρηγοράκι. Εγώ να σου πω κάτι. Εγώ ακολουθώ την Άγια του 1977. Αν θέλεις, μπορώ να το στείλω. Δεν αμφιβάλλω. Άλλο. Και να σου φέρω. Άλλο... Έχω σε κουτί τα διαρκεία μου και τα ευρωπαϊκά μα. Έχουμε δημοκρατία. Ναι, άκου να σου πω. Έχει τίποτα ακούσει, ας πούμε, κάποιον παουξή να βγαίνει κάθε μέρα νύχτα, ας πούμε, και να κοδηγορεί, ας πούμε, ναι, ναι, ναι. Πολλού. Ποιο ρε φίλε, εγώ να σου πω, εγώ παρακολουθώ το Μητρόπολη την ανοίχτα τώρα. Μην με τρελαίνει τώρα. Ρε φίλε, υπάρχει. Μην με τρελαίνει τώρα. Άκου τι σου λέω. Όχι, άκου το θέλω εγώ. Εγώ θέλω να πει. Άδικο σου. Μήνυμα στον Καστογιανό. Μην του τρελαίνει, μην σου ξανά ρε Καστογιανό και βάζει το όμορφο στην ΑΕΚ, α πούμε. Ρε ξεφτύλα. Του βάζει τον κόσμο τη ΑΕΚ, ρε Καστογιανό. Ρε τζάμπα, μην για την ομάδα σου.
Από πού είσαι? Από Κουρινό, από την Κατερίνη. Ρε φίλε. Ακολουθώ την ΑΕΚ από το 1974. Καλά, εξηγέσαι. Με ευρωπαϊκά εισιτήρια. Και δεν αντέχομαι εγώ ούτε ο κόσμος της ΑΕΚ να βγει ο κάθε Καζοργανός, ο Τιχάρπαστος, ο Τσοπάνος. Γιατί ρε παιδιά, αφήστε τον να εκφραστεί τον άνθρωπο. Είπε. Όχι. Τσοπάνο τον είπε, δεν τον είπε τίποτα. Μα έχει πει ότι έχει πρόβατα. Τι κακό είναι. Και λοιπόν, τι ντροπή είναι αυτό. Εντάξει, άσε τον κόσμο να αντιπαρατεθεί. Ναρκωτικά που λέει. Να αντιπαρατεθεί ο κόσμος, είναι δημοκρατία αυτό. Ρίξαμε ναι. τη Χούντα για να μπορούμε να μιλήσουμε. Σήμερα ναι. γιορτάζουμε το Πολυτεχνείο. Λέγε, φίλε. Ναι, καλησπέρα, εγώ είμαι. Ναι, φίλε. Καλησπέρα. Κύριε Κόκκινε, στο βωμό του χρήματος, δηλαδή παίζεται το κούπο στην Εθνική Ελλάδος. Αν παίζει στο βωμό του χρήματος. Ναι. Εξαιτίας δηλαδή του χρήματος παίζει αν δεν το κούμπο. Γιατί... το κούμπο ερώτηση. Μα δεν παίζει. Γιατί το περιορίζετε. Δεν το περιορίζω. Ναι. Εγώ ήθελα να το πάω γενικά απλά. Όταν... αφορμή από αυτό που είπατε τώρα το τελευταίο. Θα σας πω, όταν βλέπω ότι βλέπω μια Ασιάτισσα να γίνεται Τουρκάλα. Ναι. Βλέπω μια Κενιάτισσα να γίνεται Γερμανίδα. Ωραία. Στο Στίβο. Όταν βλέπω κάτι ανάλογο να ισχύει στο μπάσκετ. Γιατί το κάνουν αυτό. Εσείς τι πιστεύετε, συγγνώμη. Εγώ θέλω να μιλήσω πιο σύγχρονα. Όχι. Ρωτάω. Λοιπόν, εσείς ναι. γιατί πιστεύετε ότι το κάνουν αυτό, οι ομοσπονδίες. Ναι. Συμφωνώ ότι σε ορισμένες περιπτώσεις γίνεται σε βωμούς οι οποίοι δεν είναι ανθρωπιστικοί. Είναι γιατί θέλουν διάκριση, να ναι, παίρνουν μετάλλια, συμφωνώ, χρήματα. Ωραία. Συμφωνώ. Ωστόσο, ο συγκεκριμένος αθλητής μεγάλωσε στην Ελλάδα, έζησε στην Ελλάδα, ελληνικά. Επειδή κάνετε ένα τεράστιο λάθος, όχι, για μισό λεπτό. Παρακαλώ. Συγγνώμη για το θράσος μου. Είμαι ο πρώτος που τα έχει υπερασπιστεί χωρίς να το γνωρίζει καθόλου, ότι γεννήθηκε εδώ, μεγάλωσε εδώ και έχει κάθε δικαίωμα να ζει, να λέει και να αισθάνεται Έλληνας. Ρε παιδιά, ναι. Δηλαδή, γιατί απευθύνεστε σε Ελλάδος άνθρωπο. Έτσι, αν είναι δυνατόν, δηλαδή ο συγκεκριμένος άνθρωπος, αυτή τη στιγμή την Ελλάδα της κρίσης, την Ελλάδα Αλλά, επειδή θα πρέπει να προσέχουμε πολύ, ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος στο βωμό του συμβολέου του με τους Bucks δεν πήγε να βοηθήσει την Εθνική. Δεν διαφωνώ. Ωστόσο, να σας πω κάτι. Ούτε ο πρώτος είναι ούτε ο τελευταίος. Δεν το έχω πει, ρε φίλε. Όχι απλά, να τα λέμε όλα. Ναι, να τα λέμε όλα. Αλλά ας λέμε και το ότι την Ελλάδα που είναι η τελευταία τρύπα του Ζουρνά και την κοροϊδεύει όλο αυτό. Όχι, δεν είναι η τελευταία τρύπα του Ζουρνά. Αν ήταν η τελευταία τρύπα του Ζουρνά, ρε φίλε, γιατί όλοι ασχολούνται με την Ελλάδα και θέλουν να επισκεφθούν την Ελλάδα και ναι. θέλουν να αγοράσουν τα πάντα από την Ελλάδα. Αφού είναι η τελευταία τρύπα του Ζουρνά. Όχι, παίρνουν. Να ολοκληρώσω. Θέλω απάντηση σε αυτό. Αφού είναι η τελευταία τρύπα του Ζουρνά, γιατί όλοι τι θέλουν. Δεν ασπάζομαι ότι είναι η τελευταία τρύπα του Ζουρνά. Ωστόσο, πριν από μερικά χρόνια, μέχρι και σήμερα ίσω. Οι ξένοι τρώνε την προπαγάνδα και μας λένε τεμπέληδες, μας λένε το ένα, μας λένε... Ποια προπαγάνδα έχεις πάει κάποια φορά στο εξωτερικό? Όχι, δεν έχω πάει. Εννοείται πως έχω πάει και στην Αμερική, έχω πάει και στη Λατινική. Ποιοι είναι τεμπέληδες, ρε φίλε? Είναι αυτοί που λένε εμάς τεμπέληδες. Επικίνδυνοι είναι. Αυτό ακριβώς θέλω να πω, ότι παιδιά, ας δούμε λίγο και τα θετικά πράγματα. Ας δούμε λίγο και το γεγονός ότι αυτό το παιδί δεν χρωστάει σε κανέναν και μας έχει διαφημίσει και μας διαφημίζει όσο μπορεί περισσότερο. Όταν εμείς το μόνο που κάνουμε είναι να βάζουμε την ουρά κάτω από τα σκέλια σε πολλές περιπτώσεις, ας χαλαρώσουμε λίγο, ας αποδεχτούμε και αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν έρθει στη χώρα μας χωρίς τη θέλησή τους, βρίσκονται εδώ πέρα, αλλά είναι πάνω απ' όλα άνθρωποι, ας τους δεχτούμε, ας δείξουμε την ανθρωπιά μας και το ιδεώδες, το αρχαίο ελληνικό, το οποίο φεύγω. Ας τα δείξουμε όλα αυτά. Φεύγω. Ας δείξουμε το πόσο σωστοί είμαστε, ας δείξουμε το πόσο χριστιανοί είμαστε. Έτσι. Α, μπράβο. Και αφού γίνουν όλα αυτά, σκοτώνουμε και να κατηγορήσουμε τον Αγίο. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών. Η εκπομπή τελείωσε. Κύριε σε σούφρωσε. Κύριε σούφρωσε, Θεό Θεό, μη σταμάτα ρε βλάκα. Κύριε σούφρωσε. Σταμάτα ρε. Του αλουνού τον οβολό. Βλάκα μιλάς όπως να είναι. Τι, λοιπόν, τι καλό παιδί. Η Μαρίνα Μπίκου. Δεν πείθεις, δεν πείθεις. Εγώ δεν είπα ότι είμαι καλό παιδί ποτέ. Άσε το, τη Χριστομάτια. Εσύ προσπαθείς να... Σε μένα τη Χριστομάτια άσε, σε κανέναν άλλο. Δεν θα χλεβάζεις. Σε κανένα χαζό. Θα χλεβάζεις σε μένα. Το ότι είσαι χαζός είναι γνωστό. Η Μαρίνα Μπίκου είναι έτοιμη για ειδήσεις. Αμέσως μετά τρίτο ημίχρονο. Άντε πάνε γνώρισε κανένα ψυχολόγο τώρα να σου κάνει μαθήματα. Και φταίμε χέρια. Λοιπόν, αμέσως μετά Καναλάκης με Τάνια Δήμου και Κώστα Γιαλαμά. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε από Δευτέρα.